Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Δευτέρα βράδυ απόψε και είμαστε πάλι μαζί για να συζητήσουμε ένα θέμα που το σκέφτηκα στο μέσο τη εβδομάδα, αλλά επιβεβαίωσα τη σκέψη μου αυτή την Κυριακή. Ε, Όπω θα είδατε, περί το μέσο τη εβδομάδα ή στι αρχέ τη προηγουμένη, ήταν η στι αρχε της ημέρα των Μουσείων. Ε, σκέφτηκα λοιπόν με αφορμή αυτή την ημέρα να πούμε κάποια πράγματα για την αρχαιότητα και για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της, γιατί βέβαια δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για όλα επειδή είναι η μέρα, των μουσείων. Ε, εδραιώθηκε αυτή η σκέψη μου, γιατί ξέρετε ανθρώπινο είναι, καμιά φορά σκέφτεται κανείς την τρίτη, τετάρτη να πούμε κάτι, την πέμπτη αλλάζει γνώμη και τα λοιπά. Εδραιώθηκε λοιπόν η σκέψη μου αυτή μετά τα γεγονότα της Κυριακής, στη Βουλή εννοείται, όπου πια η Ελλάδα και, και τυπικά μπαίνει σε ένα βαθύτατο σκότος, από ό,τι λένε πρέπει να ισχύει το απίστευτο για 100 χρόνια, πράγμα που μπορεί να μας οδηγήσει προς δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι πλέον να απογοητευτεί κανείς εντελώς, να πει δεν υπάρχει σωτήρια και τέλειωσε πια αυτή η χώρα. Η άλλη σκέψη, ο άλλος δρόμος, είναι να σκεφτούμε το τελείως αντίθετο. Επειδή ακριβώς μπαίνει ή βάζουν το πολιτικό σύστημα, οι Γερμανοί κυρίως βέβαια, αλλά και εδώ πέρα βάζουν την Ελλάδα σε αυτό το μαύρο το σκουτάδι, πρέπει το αντίθετο με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος, με κάθε κόστος ενό κόπου, πνευματικό κόστος, γιατί άλλο κανένα κόστος, οι καλοί και απλοί άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν μπορούν να πληρώσουν, με κάθε λοιπόν κόστος πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον την ψυχή μας. Αυτό που σας έλεγα και πριν γίνουν αυτά τα χθεσινά της Κυριακής, πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχή μας. Όλα τα άλλα φαίνεται, φαίνεται να χάνονται. Τουλάχιστον να μείνει η ψυχή μας, γιατί αν μείνει η ψυχή, δεν ξέρει κανεί. Η ιστορία είναι η μυστήριο πράγμα, σα το είπα πολλέ φορέ. Δεν ξέρει κανεί από πού μπορεί να έρθει η ελπίδα και η αλλαγή. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ε, νομίζω ότι, ότι ήταν πολύ σωστή η σκέψη να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνιστά και αυτό ένα παράθυρο στο φω. Παράθυρο που είναι απολύτω αναγκαίο μετά το μαύρο αυτό σκοτάδι. Επανερχόμενο λοιπόν στη σκέψη αυτή της ημέρα των μουσείων. Ε, σήμερα θα, θα διαπραγματευτούμε, θα συζητήσουμε μαζί ένα θέμα το οποίο δεν είναι, δεν είναι και πολύ εμφανές στα μουσεία ή πολύ οικείο σε αυτούς που επισκέπτονται τα μουσεία. Ε, γιατί όπως ξέρετε εδώ θα το έχετε παρατηρήσει πάντοτε οποιοδήποτε θέμα και αν διαπραγματευόμαστε ψάχνουμε να βρούμε αυτό το οποίο δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό ή τόσο πολύ προσιτό. Αυτό το θέμα λοιπόν είναι η θαυμάσια ιστορία της, της αρχαίας ναυτιλίας. Και εύλογα και δικαιολογημένα, δεν φταίει βέβαια κανείς, ούτε οφείλεται σε αμέλεια κανενός, το ότι τα μουσεία δεν έχουν τόσο μεγάλες, τόσο εκτεταμένες εκθέσεις σχετικά με τη, μάλλον τμήματα εκθέσεων σχετικά με την ναυτιλία. Γιατί, γιατί η ανέβρεση, ο εντοπισμός ενός αρχαίου ναυαγίου για αιώνες αιώνων ήταν απολύτως αδύνατος ενώ αντιθέτω η ανέβρεση αντικειμένων στα χωράφια, στην Ήπεθρο, κατά την εξκαφή δρόμων, κατά τη διάνοιξη διορίγων κτλ. βρίσκονταν αυτά τα αρχαία και έτσι βρέθηκαν αυτά που βρίσκονται σήμερα στα μουσεία. η ενάλλειο αρχαιολογία δεν υπήρχε καν και τα τελευταία χρόνια που υπάρχει είναι πολύ δαπανηρή και δύσκολη. Και αυτό πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί, Γιατί η Μεσόγειος γενικά και το Αιγαίο ειδικότερα και ιδίως οι παράκτητε περιοχέ του ή κοντά στα νησιά κτλ. Είναι ο πυθμένα του Αιγαίου είναι κατάσπαρτο από ναυάγια των χρόνων εκείνων. Όπω εύλογα ακούγεται και είναι, η ναυτιλία δεν είχε τα μέσα, ενώ είχε πάρα πολλά μέσα, μεγάλη εμπειρία μεγάλων ταξιδιών κτλ. Δεν είχε τότε ακόμα τα μέσα να αντιμετωπίσει τι φοβερέ κακοκαιρίε, κυρίω του χειμώνα ή τα μεγάλα, τα δυνατά μελτέμια του καλοκαιριού. Και δυστυχώ γινόταν πολλά ναυάγια. Δυστυχώ για τα ναυάγια που πνίγονταν άνθρωποι. Ευτυχώ όμω ε, για την γνώση, για την ιστορική γνώση, αφού τώρα πια σιγά σιγά μπορούν και εντοπίζονται καταρχά αυτά τα ναυάγια και δευτερευόντω μπορούν και ανελκύονται όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν μέσα αυτά τα πλοία. Και όπω προφανώ αντιλαμβάνεστε, είναι πολυτιμότατα τα στοιχεία που ευρίσκονται σε αυτά τα πλοία. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά και θα δούμε άγνωστα πράγματα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ε, Αρχίζοντα από την αυτιλία, δεν ξέρω τι άλλο θα προλάβουμε να πούμε. Ξέρετε, η ζωντανή εκπομπή δεν μπορεί ποτέ να είναι μετρημένη στο δευτερόλεπτο, αλλά θα δούμε, α προχωρήσουμε και θα δούμε. Καταρχά, την γενική γνώση ότι η Μεσόγειο ήταν ε, μια θάλασσα η οποία ε, αποτελούσε το πεδίο δράση κυρίω οικονομική πάρα πολλών λαών. Όλων αυτών των λαών που ζούσαν στη σημερινή, όπως λέμε, Βόρεια Αφρική, τότε δεν λεγόταν, λεγόταν Λιβύη τα αρχαία χρόνια. Η Λιβύη δεν ήταν αυτό που εννοούμε σήμερα ένα συγκεκριμένο κράτος. Λιβύη και ο Ηρόδοτος και όλοι οι παλιοί ιστορικοί και τα λοιπά αποκαλούσαν την Αφρική ολόκληρη. Όσοι λοιπόν κατοικούσαν στη Βόρεια Αφρική, την τότε Λιβύη, όσοι κατοικούσαν ε, στα παράλια της σημερινής Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ισραήλ, στην Κύπρο οι Φίνικε και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι λαοί που κατοικούσαν σε αυτά τα μέρη που σα τα λέω με τα σημερινά ονόματα για να τα εντοπίσουμε, όλοι αυτοί οι λαοί είχαν αναπτύξει ένα πάρα, πάρα πολύ εκτεταμένο εμπόριο. και κυρίω οι σπουδαιότεροι έμποροι ήταν οι Φίνικε και οι Έλληνε. Και εννοείται οι σπουδαιότεροι θαλασσοπόροι, διότι αν κανεί δεν ήξερε την ναυτιλία, τη θαλασσοπορία δεν μπορούσε να επιδοθεί στο εμπόριο αυτό. Αυτοί λοιπόν οι λαοί ονομάστηκαν από πολύ παλιά λαοί τη θάλασσα. Πολύ αργότερα, αιώνε αργότερα, είναι αυτό που ακούτε καμιά φορά και το ξέρετε, λαοί τη Μεσογείου. Λαοί τη Μεσογείου κτλ. Τότε λοιπόν για πρώτη φορά ε, χρησιμοποιήθηκε το όνομα λαοί τη θάλασσα, πράγμα που υποδηλώνει καταρχά την ύπαρξη λαών στα παράλια της Μεσογείου, στις παράλληλες χώρες και πόλεις. Και απ' την άλλη, μάλλον πριν σας πω απ' την άλλη, να σας πω πού εντοπίζεται για πρώτη φορά αυτή η φράση. Ε, ανακαλύφθηκε προετών βέβαια στην Αίγυπτο. Μία, δείτε, λίγο, δείτε λίγο την πρώτη εικόνα, όσο φαίνεται βέβαια. Ε, αυτά είναι ιερογλυφικά, που κατά ένα μεγάλο μέρο του βέβαια εννοείται, έχουν διαβαστεί εδώ και χρόνια, ιερογλυφικά, σε ένα, σε ένα πραγματικά μεγαλειώδε αρχιτεκτονικό δημιούργημα του, του Ραμσί του Τρίτου. Αυτό, α πάρουμε την εικόνα, αυτός, ο Τρίτο Ραμσί είναι περί τα τέλη του 12ου 12 αιώνα π.Χ. Αυτό ο Ραμσί λοιπόν, ο Τρίτο, ήταν ένα μέτριο βασιλιά τη Αιγύπτου σε αντίθεση με τον Ραψί, τον δεύτερο, τον πατέρα του, ο οποίο βασίλευσε, πέθανε 90 χρονών και, και βασίλευσε 65 χρόνια. Τώρα δεν είναι 65, είναι 66, δεν θυμάμαι τη χρονολογία. 65 χρόνια βασίλευσε ο πατέρα του, ο οποίο μεγαλούργησε στην Αίγυπτο και την έκανε αυτή που ήταν τότε. Ο γιο, μικρότερη εμβέλεια προσωπικότητα, ο Ραμψί ο τρίτο, θέλησε να κάνει κάτι κι αυτός, για να θεωρηθεί άξιος διάδοχος του πατέρα του και να μείνει, και στη μνήμη των υπηκών του και όλα αυτά τα σχετικά και ξεκίνησε, και ξεκίνησε πολέμους με, με όμορους καταρχάς λαούς οι οποίοι κατά, τον, κατά τη σκέψη του επιβουλεύονταν την Αίγυπτο ή αληθές ή ψευδές πάντως ξεκίνησε με αυτούς πόλεμο ο οποίος επεκτάθηκε αργότερα σε αυτό που λέμε σήμερα χερσόνησο του Συνά και όλα αυτά τα μέρη και την σημερινή Λιβύη. Αυτός λοιπόν ο Γραμψής, ο Τρίτος έφτιαξε Δύο στήλε. Η μία ήταν αυτή που είδατε τώρα, στην οποία, οποία στήλη, Βέβαια δεν θα διαβάσουμε τα ιερογλυφικά ούτε τη μετάφρασή του. Τα ε, μένει ιερογλυφικά δεν ξέρω αν τα διαβάσουμε. Η δε μετάφραση είναι αυτό που θα σα πω αμέσω για να κερδίζουμε χρόνο. Έγραψε λοιπόν την ιστορία, σε συντομία βέβαια, όσο μπορούσε να γραφτεί απ' στην πέτρα, έγραψε την ιστορία των πολέμων αυτών. Και περιέχει αρκετέ λεπτομέρειε, βεβαίω υποτιμητικέ για του αντιπάλου του, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τόσο τον ιστορικό, όσο, όσο οι ονομασίε των, των περιοχών, των τοπονήμι, τα τοπονίμια όπου γίνονται οι μάχε και όλα αυτά τα σχετικά, στι οποίε μάχε μάχες, πάντου την οικούσε ο Ραψή ο Τρίτο. Τέλο πάντων, αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αναφορά για λαού τη θάλασσα. Ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε, που νομίζω είναι σημαντικό, είναι το εξής. Επικρατεί, όχι βέβαια μεταξύ των ειδικών, αλλά μεταξύ των απλών ανθρώπων, επικρατεί άποψη ότι στην αρχαιότητα, και ας περιοριστούμε στην αρχαία Ελλάδα, μια που μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε προηγμένη τεχνολογία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Υπήρχε τεχνολογία, γιατί τα λέμε αυτά, γιατί να δούμε στη συνέχεια πώς φτιάχνονταν τα καράβια, Πώ πλοηγούνται αυτά τα καράβια, πώ προσανατολίζονταν, μια που μιλάμε για καράβια. Πώ γίναν, προ τη στιγμή, μια παρένθεση εκτό θαλάσση, πώ γίναν όλα αυτά τα μεγάλα έργα τη αρχαιότητα. Λέμε, λέμε σπουδαία μυαλά. Ο Ικτίνο, ο ένα, ο άλλο κτλ. Ε, ναι, αλλά αν δεν είχαν στα χέρια του την τεχνολογία, όσο έξυπνο και να είναι ένα άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνανε αυτοί. Υπήρχε λοιπόν πολύ προηγμένη τεχνολογία. Για αυτή την τεχνολογία, κάποια άλλη φορά Ίσως, πούμε, πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο που θα πούμε τώρα, είναι δύο γενικές, ας πούμε, παρατηρήσεις. Στην αρχαιότητα υπήρχε θεός, όπως ξέρετε οι Έλληνες, οι αρχαίοι, σε κάθε θεό είχαν αποδώσει και μια, ας πούμε, ικανότητα, ιδιότητα, ειδικότητα ίσως. Ο Ήφαστος, λοιπόν, ένας εκ των θεών της Δωδεκάδος, ο Ήφαστος, λοιπόν, ήτανε, Θεός, δείτε λίγο, δείτε λίγο. μια παμπάλα, βέβαια, ε, ο ύφεστο ο είναι ο καθήμενος, ο καθιστός, ο οποίο παραδίδει στην θεάθυνα την πανοπλία ε, του Αχηλέα, την οποία έφτιαξε αυτός. Αυτό βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου και ο Ήφαιστος λοιπόν, όπως το βλέπετε εκεί, είναι ο Θεός της φωτιάς, ε, των ηφαιστείων και κυρίως της μεταλλοτεχνίας. Άνθρωπος λοιπόν, ε, όχι ο Ήφαιστος που ήταν ένας φανταστικός θεός, αλλά όλα αυτά είχαν προβολή στην ανθρώπινη ζωή. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που φτιάχναν πανουπλίες, που φτιάχναν ασπίδες, που είχαν σιδηρουργία, ήταν και ο θεός, ο, ο θεός όπως είπαμε, της μεταλλοτεχνίας. Αυτό λοιπόν είναι μια ε, κύληξ ε, ερυθρόμορφη όπως λέγονταν τότε, του 5ου αιώνα προχριστού, δηλαδή τον 5ο αιώνα προχριστού, υπήρχε θεός της μεταλλοτεχνίας. Άρα, αφού υπήρχε θεός για κάτι, υπήρχε αυτό το κάτι. Υπήρχε λοιπόν πολύ παλιά η κατεργασία ε, του μετάλλου. Και θα θυμάστε ίσως από τον πρωταγόρα του Πλάτων ότι ο Προμηθέας, μετά την δημιουργία του ανθρώπου, κατά τον μύθο αυτών, ε, είδε ότι ο άνθρωπος ήταν σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων τα οποία ζώα είχαν νύχια, είχαν δόντια, είχαν ισχυρό τρίχωμα πυκνό για το χειμώνα και όλα αυτά και ο άνθρωπος ήταν σε μειονεκτική θέση, ήταν το μόνο απροστάτευτο είδος. Και ο, ο Προμηθέας προσέφερε στον άνθρωπο την έντεχνον σοφία. Η έντεχνον σοφία και το πυρ, αυτά τα δυο, η εντεχνοσοφία σοφία και το πυρ, ήταν η τεχνογνωσία και η ενέργεια. Προσέξτε, δεν είναι τυχαίε λέξει αυτέ που εντοπίζουμε στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Προσέφερε έντεχνον σοφία, δηλαδή μυαλό για τα τεχνικά και το πυρ. Το πυρ, η φωτιά, είναι η ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανέστατα υπήρχε μια προηγμένη τεχνολογία και δεν θα, δεν θα διαλανθάνει την προσοχή σας και ο μύθος του τάλο. Έχετε ακούσει. Και νομίζω έχει γραφτεί και ένα. Τέλο αυτό μπορεί να μην θυμάμαι και το όνομα καλά, έχει γραφτεί και ένα μυθιστόρημα ε, ε, επιστημονική φαντασία, βέβαια, σύγχρονο. Ο Τάλος ήταν ένα τεράστιο ρομπότ, το οποίο κατασκευασμένο από κάποιον υποτίθεται σιδηρούργο, το οποίο περιείχε το την Κρήτη, μπρο-πίσω περπατούσε την Κρήτη ολόκληρη, και την προστάτευε από του εχθρού τη, βυθίζοντα τα καράβια. Τα εχθρικά, τόσο μεγάλο ο ρομπότ ήταν, που βυθίζε τα καράβια. Και μάλιστα όταν δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, δούμε ναι, αυτός είναι ο θάνατος του Τάλο, εδώ πια πεθαίνει, ε, ο οποίος, το γιγάντι αυτό ρομπότ, πέθανε όταν κάποιος, α ας πάρουμε την εικόνα, κάποιος άνοιξε μία οπή στον μεταλλικό αστραγαλό του και έρευσε έξω, έτρεξε έξω από το σώμα του κατασκευάσματος αυτού, έτρεξε έξω ένα υγρό το οποίο ήταν ας πούμε η ζωή του, η κινητήρια δύναμη. Προφανέστατα δεν υπήρξε τάλος. Προφανέστατα. Για σκεφτείτε όμως κάτι άλλο. Το ίδιο προφανές είναι ότι σε κάποιον τον μυαλό υπήρχε η έννοια αυτού που λέμε σήμερα το ρομπότ. Πόσες, σε, πόσους αιώνε, πόσους αιώνε αιώνων μετά, κατασκευάστηκε όλος τώρα βέβαια, αλλά κάποιος αρχαίως ή κάποιοι αρχαίοι είχαν συλλάβει την δυνατότητα ενός κινουμένου, τεχνικά φτιαγμένου ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, το ρομπότ της Κρήτης αυτό, το με κάποια ενέργεια. Βεβαίως φανταστικά όλα αυτά, φανταστικά, και μάλιστα όταν άνοιξαν την αυτήν, έφυγε ενέργεια, πέθανε το ρομπότ. Φανταστικά όλα αυτά. Σήμερα όμω όλα αυτά δεν κινούνται με κάποια ενέργεια. Μπορεί να είναι ηλεκτρική σήμερα, να μην βάζουν κανένα υγρό μέσα. Εμεί άλλο όμω στα αυτοκίνητα, στα αυτά βάζουν και υγρό. Εν πάση μας περιπτώσει, συνέλαβε δηλαδή ανθρώπινου νου 3.000 χρόνια πίσω από σήμερα και παραπάνω από 3.000 χρόνια. Την έννοια αυτή. Όλα αυτά λοιπόν. Δείτε την επόμενη εικόνα, η οποία δείχνει ένα κανονικότατο, αυτό είναι αμφορέα, σχέδιο μάλλον σε αμφορέα, Παλαιό Παμπάλαιο, νεότερο σχετικά με αυτά που σας είπα για τον τάλο. αυτό είναι του 5ου αιώνα π.Χ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το αγγείο, το οποίο επίσης βρίσκεται στο Βερολίνο, ε, σε αυτό το αγγείο βλέπουμε ένα εργαστήριο σιδηρουργού. Και βλέπετε ότι παρά την άτεχνη ας πούμε απεικόνηση, ότι εργαλεία χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα ένας σιδηρουργός, Μέχρι τα χρόνια, τα δικά μας Μέχρι... Τώρα πια όλα αυτά βγαίνουν από βιομηχανίε και προκατασκευασμένα. Αλλά μέχρι τώρα έτσι ακριβώ ήταν με τα σφυριά, το αμόνι, τη φωτιά που έκαιγε εκεί μέσα. Δηλαδή ένα κανονικότατο σιδηρουργείο. Και επίση ένα πράγμα το οποίο φαίνεται απλό ενώ δεν είναι καθόλου απλό και υπήρχε μεταβεβαιότητα στην αρχαιότητα ήταν ο, ο Γερανός. Το Σε αυτή την εικόνα θα επανέλθουμε, αλλά δείτε, δείτε πώς γνωρίζαν την εκμετάλλευση, μάλλον να πω τη σωστή λέξη, τον πολλαπλασιασμό της δύναμης μέσω των τροχαλιών. Βλέπετε λοιπόν λίγοι άνθρωποι, βέβαια εδώ βλέπουμε μόνο δύο κάτω τρει, αλλά δεν θα είναι τρει, θα είναι δέκα, αλλά δέκα, είκοσι άνθρωποι, μέσα από ένα σύστημα τροχαλιών, σηκώνουν. Από το έμβολο ένα καράβι και θα δούμε, σας είπα προηγου, στη συνέχεια θα δούμε γιατί το σηκώνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό λοιπόν, απλώς ε, να σας πω ότι ένας γερανό, ας πάρουμε την εικόνα, ή καλά ή θα εξηγήσουμε, αλλά μια λέξη θα σας πω από τώρα, ο Γερανό και σήμερα ακόμα, δεν λειτουργεί με το απλώς να πάρουμε έναν βραχίωνα με ένα γάντζο στην άκρη και να σηκώνει. Ο Γερανό θέλει πολύ περίπλοκου υπολογισμού και μάλιστα ένα εξειδικευμένο μάθημα στα Πολυτεχνία σήμερα είναι η κατασκευή των Γερανών. Και θέλει πολύ μεγάλη μελέτη για να μην ανατραπεί ο Γερανό, να μην σπάσει, να μπορέσει να σηκώσει το αντικείμενο. Α πούμε, ένα απλό παράδειγμα θα σα πω, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτά, να μην μπούμε σε πολύ τεχνικά ακόμα. Ένα απλό παράδειγμα να σα πω, αν μπορούν οι τεχνικοί μα λίγο να γυρίσουν την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε, αν όχι, θα το πούμε μετά. Για να δούμε. Την επόμενη με το καράβι και το γερανό. Όχι αυτήν την προηγούμενη. Την... Με συγχωρείτε, δικό μου λάθο. Αυτό, αυτό. Ήθελα να πω την προηγούμενη και είπα την επόμενη. Λοιπόν, εδώ προσέξτε κάτι που ίσω αν κανεί δεν είναι τεχνικό, δεν, δεν το ξέρει, δεν το προσέχει. Όταν σηκώνεται αυτό το καράβι στον αέρα, το οποίο είναι, μπορεί να είναι ξύλινο, μπορεί να είναι, αλλά γι' αυτό είναι και πιο βαρύ. Από αυτό το σύστημα, αυτό όλο το σύστημα και ο πύργο που το στηρίζει δέχεται ίση δύναμη αντίθετη. Δηλαδή το καράβι αυτό τραβάει όλο το σύστημα να του ρίξει κάτω. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όλο το σύστημα δέχεται το βάρος του καραβιού. Όμω δεν πέφτει. Δεν πέφτει όπω και σήμερα δεν πέφτει ο γερανό. Για να μην πέφτει αυτό το σύστημα που βλέπετε εκεί πέρα ή τα σημερινά συστήματα, θέλουν, χρειάζονται υπολογισμού τέτοιου που ακριβώ να αντιστέκεται σε αυτή την πτώση σε αυτή την, την πίεση. Τέλο πάντων, σα είπα, αν προλάβουμε, θα επανέλθουμε σε αυτό. Α την αφήσουμε αυτή την εικόνα ε, και να μπούμε κατευθείαν τώρα στα πλοία. Κοιτάξτε κάτι. Τα πλοία τα οποία διέσχιζαν το Αιγαίο ήταν κυκλαδίτικα, κυρίως από τις κυκλάδες. Ήταν μικιναϊκά. Αλλά θα δούμε τι ήταν. Οι άνθρωποι τόσο πολύ εθαύμαζαν την ναυτιλία τόσο πολύ εκτιμούσαν που σε χιλιάδες αμφορείς, σε χιλιάδες νομίσματα, εμείς δεν θα δούμε τις χιλιάδες βέβαια, θα δούμε τα πιο σπάνια σήμερα, σε χιλιάδες, ε, τυχο, αυτό πώς τα λένε, ε, θα σας το δείξω τώρα, ξεχνάω τη λέξη τώρα, σε χιλιάδες εν πάση περιπτώσει αντικείμενα, είτε οικιακής χρήση, είτε εμπορική χρήση τα οποία βρίσκουμε σήμερα, αποτυπώνονται πλοία. Αλλά είναι εξαιρετικά διδακτικό αλλά και χαριτωμένο το πώς, το πώς απεικονίζονται αυτά τα πλοία. Τώρα λοιπόν να πούμε το σωστό για την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Αυτό, αυτό με τι σας μοιάζει. Αν σας μοιάζει με ρακέτα, δεν είναι ρακέτα. Αυτό είναι, μάλιστα έτσι λέγονται αυτά τα σχήμα σχήματα. Γιατί προφανές έχουν αυτό το σχήμα ας πούμε, του τηγανιού. Βλέπετε εδώ πάνω τώρα τι σε αυτό το σχήμα. Αυτό είναι ένα πύλινο... Ε, σκεύο, ένα πύληνο σκεύο από τη Σύρο σας είπα προηγουμένως η στόλη αυτή ήταν κυκλαδίτικη, μινοήτε, κυκλαδίτες μινωίτες, μικιναίοι κτλ αυτό είναι από τη Σύρο ένα, ένα πύληνο ε, τηγανόσχημο σχήμα το οποίο έχει χαραγμένη απάνω του την εικόνα ενός κυκλαδικού πλοίου ε, τώρα θα μου πείτε, πού είναι το πλοίο το πλοίο είναι εκείνη η γραμμή, αφήστε τα πάνω, τα, στην απάνω μεριά που είναι σαν σχέδια και μόνο σχέδια, δείτε μια οριζόντια γραμμή στο κάτω μέρος, λίγο πιο ψηλά από τη λαβή, μια οριζόντια γραμμή, εκεί περίπου στη μέση του και λίγο παρακάτω. Μια οριζόντια γραμμή η οποία στο αριστερό μέρος όπως βλέπουμε εμείς ανεβαίνει και λίγο προς τα πάνω. Αυτή η οριζόντια γραμμή είναι το πλοίο. Το αυτό που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι η πρίμνη του πλοίου, το πίσω μέρος του, που αυτή η γωνία που κάνει. Και πώς είμαστε τόσο βέβαιοι ότι αυτό είναι πλοίο, για κοιτάξτε στο κάτω μέρος της οριζόντιας γραμμής, γραμμούλες, 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 γραμμούλες λοξές σε μια πλάι στην άλλη, παράλληλες. Τις βλέπετε. Γραμμούλες μαύρες, πώς είναι, τώρα βέβαια δεν ταιριάζει με πλοίο η παρομοίωση που θα σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται πώ είναι τα ποδαράκια μια σαρανταποδαρούσα. Τα βλέπετε. Αυτά, αυτά λοιπόν δεν είναι σαν τα ποδαρούσα, ούτε τα ποδαράκια της. Είναι τα κουπιά του πλοίου. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ παλιά απεικόνηση πλοίου. Και εκείνο το οποίο βλέπετε πόσο άτεχνη είναι και πόσο και πόσο. Σκεφτείτε λοιπόν το εξή. Ας την πάρουμε αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε λοιπόν το εξή. Αυτό το τόσο άτεχνο σχήμα που πρέπει να το εξηγήσει κανείς για να καταλάβει ο, ο, ο τι είναι ή όποιος το βλέπει μπροστά του, δείχνει ένα πλοίο με κοπηλάτε. Δηλαδή, πόσο μεγάλη είναι η απόσταση στην, στην, εποχή αυτή, πολύ παλιότερα από τον 5ο αιώνα, πόσο μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ της ζωγραφικής και της τεχνολογίας. Μπορούν και φτιάχνουν ένα πλοίο με τόσα πολλά κουπιά, τόσους κοπηλάτες, τόσο μεγάλο, με πρίμνη υπεριψωμένη για λόγους ναυφυγικούς, θα σας πω μετά, ενώ η απεικόνισή του είναι τόσο πίσω. Βλέπετε μια τεράστια διαφορά. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχώς. Αυτό είναι ένα τμήμα, ένα τμήμα που τι λάβει από αυτό που πιάνουμε, μια ιδρία όπου και εδώ είναι χαραγμένη, ενχάρακτη λέγεται στα αρχαία. Αυτό είναι στο Μουσείο της Χερόνιας. Τα πιο πολλά που θα δούμε είναι σε ελληνικά μουσεία, απλώς είναι σπάνια να τα δείτε. Λοιπόν, αυτό είναι μια λαβή πλοίου, που ανάγεται η λάδη Λα, αυτή και το σχέδιο στο 3000 π.Χ. όπου τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ένα πλοίο ε, με κουπιά, αυτά πάλι τα ανοιχτόχρωμα τα όρθια, με υπερυψωμένη πάλι την πρίμνη και με δύο κατάρτια. Σκεφτείτε τώρα, 3000 π.Χ. δικάταρτο πλοίο. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα, που είναι επίση χαρακτηριστικότατη. Αυτό είναι και θα δείτε και γιατί είναι χαρακτηριστική. Αυτό είναι ένα ομοίωμα βέβαια πλοίου από την Κρήτη, την περιοχή της Σιτίας, από το Παλέκαστρο, όπου, όπου δραστηριοποιήθηκε και ο Έβανς ψάχνοντας την γνωσσό και τα λοιπά. Τέλος, αυτό είναι ένα πύληνο ομοίωμα του 2.500, 2500 με 2.400 π.Χ. Ε, σε αυτό λοιπόν βλέπουμε κάτι που ίσως το δούμε και μετά, ότι για αιώνες ολόκληρους τα πλοία δεν είχαν κατάστρωμα. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι μπορεί αυτό το πράγμα, το κύλο, όπω βλέπετε, το σκαμμένο το κύλο, να έχει και τίποτα άλλο, να μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο το να κάθονται μέσα οι άνθρωποι. Κάθονταν μέσα λοιπόν όσοι ταξίδευαν, διότι δεν μπορούσαν, δεν έκαναν αιώνε να συλλάβουν την έννοια του καταστρώματο. Α δούμε την επομένη εικόνα. Αν δούμε την επόμενη εικόνα, κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτό είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι. Χρυσό δαχτυλίδι ε, από τι Μικίνε. Και έχει, έχει μια σφραγίδα, δηλαδή αυτό είναι για να σφραγίζει το δαχτυλίδι. Και δείχνει τον απόπλου ενό πλοίου. Αυτό βρέθηκε στην Τύρινθα και είναι του, του 1600 με 1500 π.Χ το οποίο δείχνει κάποιου να ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, να φύγει αυτό το πλοίο. Το οποίο, αυτό, αυτό το πλοίο είναι αυτό που βλέπετε δεξιά, το ημικυκλικό, είναι το πλοίο. Λοιπόν, ε, βλέπετε να βγαίνουν τα κουπιά, τελείω άτεχνα βέβαια και τα λοιπά, να βγαίνουν τα κουπιά, ένα να είναι όρθιο με στο πλοίο και ένα, ένα από, τα, από τα σπάνια και αξιοσημείωτα πράγματα στην αυπηγική είναι, βλέπετε, άλλου δύο, άλλου δύο καθήμενους μέσα σε ένα δωματιάκι επί του πλοίου, σαν καμπίνα, σαν ένα δωμάτιο. Και από εκεί μάλιστα περνάει και το κατάρτι του πλοίου. Λοιπόν, αυτό έκανε αιώνε να το συλλάβουν όσοι φτιάχναν τότε πλοίο, ότι μπορεί να υπάρχει και, μια, και ένας θάλαμος, θάλαμος, ένα θάλαμο. ένα μέρο κλειστό απάνω στο πλοίο. Αυτό ο θάλαμο, αυτό το πλοίο, το σκάφο που μετέφερε λοιπόν έναν θάλαμο, ήταν η θαλαμιγό. Όπω λέμε και σήμερα, η θαλαμιγό και σήμερα μάλιστα, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, σήμερα μάλιστα ένα πλοίο όσο πολυτελές και να είναι και όσο ιστιοφόρο και μεγάλο και αυτά και πολυόριο, εάν δεν έχει ένα κλειστό μέρος, δεν μπορούμε να το πούμε θαλαμιγό. Αντίθετα, οποιοδήποτε πλοίο, ακόμα και μικρό, έχει ενδιέτημα, το λέμε σήμερα, μια τέτοια είδους υπερκατασκευή, είναι η θαλαμιγός. Το πλοίο δηλαδή που άγει, που μεταφέρει, πως λέμε, επιβατηγός να, ναυτιλία, αυτή που μεταφέρει κόσμο, είναι θαλαμιγόν το σκάφος και όσο και αφαίνεται περίεργο, ορισμένε λέξει θαλαμικό, όποιον και να ρωτήσει, θα σα πει ότι είναι ουσιαστικό. Ενώ δεν είναι, είναι θαλαμικό σκάφο, είναι επίθετο το θαλαμικό. Τέλο πάντων, αυτό που άγει, ε, θάλαμο, θα, θα, θαλάμο. Ε, να δούμε έναν, ψε, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ένα, ε, αυτό λέγεται μάλιστα, αν, 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 δεν κάνω και εγώ τώρα, λέγεται ψευδόστομο αμφορέα, αμφορέα δηλαδή που δεν έχει αυτό. Αλλά για κοιτάξτε τώρα, δεν μα ενδιαφέρει τόσο να μιλήσουμε για τον αμφορέα, όσο να δούμε το πλοίο αυτό, το οποίο αυτό, αυτό ανάγεται βέβαια στο 1200 και τα λοιπά, δηλαδή στις τελευταίες αυτές της χαλκοκρατίας, ας πούμε, του χαλκού. Ο χαλκός ήταν τότε το σπουδαίο μέταλλο. αυτό βρίσκεται στη Σκύρου, στην Ελλάδα βρίσκεται και αυτό, αυτός ο αμφορέας ή όπως το... Καμιά φορά τα λένε αυτά, επειδή είναι πολύ μικρά και ψευδόστομα, τα λένε αμφορίσκους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δείτε το πλοίο, το οποίο στο μπρο του μέρο έχει ένα σχήμα στην, στην, πλώρη του, στη δε πρίμνη του ολοφάνερα, ολοφάνερα πια έχει ένα πιδάλιο. Το βλέπετε εκεί πέρα. Και δείτε πόσο αυτό το πιδάλιο σε, αυτή, σε αυτόν τον αμφορέα ή τον αμφορίσκο που σπανίζει αυτό το πράγμα να το δει αλλού, πόσο αυτό το πιδάλιο μοιάζει με τα σημερινά. Με τη σημερινή αυτή των πλοίων, το πιδάλιο των πλοίων. Λοιπόν. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Ας τη δούμε την επόμενη μαζί. Να, κοιτάξτε εδώ. Ε, αυτό είναι σαρκοφάγος. Ε, σαρκοφάγος που δεν μπορούσα πριν να θυμηθώ τη λέξη. Σαρκοφάγος λοιπόν. Αυτό είναι μια σαρκοφάγος πύληνη και αυτή, η οποία έχει ζωγραφισμένο απάνω, μια αναπαρά... έχει μια αναπαράσταση πλοίου, Επίση από το Ηράκλειο, από ένα σκαφέ στο Ηράκλειο τη Κρήτη, του 1200 π.Χ. Δείτε τα λίγο αυτά, γιατί είναι πιο δύσκολο να τα βρείτε κάπου ή να τα δείτε μαζεμένα. Εδώ πια, αυτό το πλοίο και μεγάλο είναι και σωστές διαστάσεις έχει και συμμετρικά τα άρμπουρα και τα, το κατάρτι και όλα αυτά και ίσως αυτό δεν βρέθηκε ακριβώς σε τι χρησιμεύει αυτό τόσο μεγάλο πλοίο κτλ. Βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο βέβαια της Κρήτη, του Ηρακλείου. Ε, να δούμε την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα εγγύο και αυτό μικυναικό είναι τούτο, από, μια, από έναν τύμβο που βρέθηκε στην Τραγάδα, μια περιοχή. Ε, και εκείνο που είναι σημαντικό, ε, αυτό το πλοίο έχει πιδάλιο, τη λαγουδέρα που λέμε που στρίβει, και για κοιτάξτε τώρα, έχει και ιστιο... πανιά, πανιά Τώρα δεν φαίνεται που, που στηρίζονται τα πανιά, δηλαδή είναι τόσο, άτεχνος, τόσο άτεχνες αυτές οι εικόνες, αλλά τόσο πλούσιε ε, για να ριστούμε, να ριόμεθα πληροφορίες για τότε. Αυτό προφανώς λοιπόν είναι η ιστιοφορία του. Και μάλιστα ας πάρουμε την εικόνα και επειδή τότε όλοι οι Λαϊκή και ο ελληνικό, αλλά και ο Αιγυπτιακός και οι Φίνικες και τα λοιπά, όλα τα ερμηνεύανε με βάση μύθους που επινοούσαν και τα λοιπά, πώς ανακαλύφθηκε η ιστιοφορία του Πανί κατά Αιγυπτιακό τώρα μύθο, έτσι να πλουτίζουμε και λίγο την εκπομπή και με άλλα, ε, κατά Αιγυπτιακό μύθο, η Ίσεις, η Ίσίδα ταξίδευε, η, Θεά λοιπόν, ταξίδευε υποτίθεται μια μέρα ανέπλε τον Ήλο. Με ένα πλοίο με κουπιά φυσικά. Και κάποια στιγμή έβγαλε από τι τσέπε τη, από κάπου έβγαλε το μαντίλι τη. Και το άνοιξε. Ε, το άνοιξε για να το χρησιμοποιήσει, όχι για άλλο λόγο. Ναι, αλλά ανοίγοντα το μαντίλι τη, κατά τον μύθο, παρατήρησε η Θεά ότι ο αέρα το φούσκωσε το μαντίλι τη, το φούσκωνε και, και χρειαζόταν κάποια δύναμη για να μην του το πάρει από τα χέρια, για να μην του χάσει το μαντίλι τη. Και σκέφτηκε λοιπόν τότε η Ισίδα, αφού αυτό το μικρό μαντήλι τόσο δυνατά το σπρώχνει ο αέρα, ίσω ένα πολύ μεγάλο ύφασμα, κομμάτι να μπορούσε να, το σπρώξει, να σπρώξει και όλο το πλοίο μαζί. Εν περιπτώσει, μύθο Αιγυπτιακό. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ, εδώ είναι ένα μελανόμορφο αγγείο ενό γνωστού ε, στην αρχαιολογία ε, Αγκιογράφο, όχι τόσο ούτε στα σχολεία διδάσκεται και τα λοιπά, ένα εξοικείο. Τέλο πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ένα πλοίο κανονικότατο, ιστιοφόρο. Ε, ο Θεό Διόνυσο ξαπλωτό με τα σταφύλια του και με τα μπέλια του και με τα τέτοια. Και γύρω-γύρω είναι 5, 6, 2, 4, 6, 7. Γύρω από το καραβάκι του, από το πλοίο, 7 δελφίνια. παίζουν. Κολυμπούν δηλαδή, παίζοντα προφανώ. Δεν επιτίθενται, δεν αυτό. Μια, μια δηλαδή. Σε αυτό το μελανόμορφο αγγείο, τον, τον κύλικα το πούμε, είναι αυτή η ηλιακή σκηνή και ο Διόνυσος, να πούμε και την τεχνική βέβαια παρατήρηση, γιατί κάθεται αμέριμνος και τρώει και πίνει τα σταφύλια και το κρασί και τρέχει μόνο του και, και παίζει με τα δελφίνια του καραβάκι του, γιατί ακριβώς έχει αναπεπταμένον, όπως βλέπετε, το ιστίον, βλέπετε το, 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 το άσπρο το πανί και πηγαίνει το καραβάκι οθούμενο από τον αέρα. Δείτε λίγο μια άλλη επίση σπανιότατη στην επόμενη. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Αυτό είναι ένα χάλκινο ομοίωμα πλοίου, με επιβάτε βέβαια, από το ιερό του Ποσειδώνα στα Ίσθημια. Αυτό είναι το γύρω από το μεταξύ 700 και 600 π.Χ. Τώρα βέβαια με τις νέες μεθόδους χρονολογούνται και με σχετική ακρίβεια. Αυτό βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο, όπου επίσης βλέπετε, όπως και στο Διόνυσο προηγουμένως, την έλλειψη καταστρώματος. Ε, οι, οι πιβάτες κάθονται στο Άντλον. Άντλον είναι το αμπάρι κάτω. Ε, εκεί που σήμερα συλλαγούνται τα συντηνόνερα και τα τέτοια. Εξού και άντληση είναι δηλαδή παροχή ή μάλλον η αποχέτευση παροχέτευση των υγρών του Άντλου. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν μια εικόνα που για αιώνες εμφανίζεται να μην υπάρχει ε, κατάστρωμα. Επιβάτες, ε, Α πάρουμε την εικόνα. Ε, αυτοί είναι επιβάτε του πλοίου αυτού. Πολύ αργότερα, αιώνε πολλού αργότερα, επιβάτε. Ε, ήταν και ένα χωριό ε, στην Προποντίδα. Οι επιβάτε ήταν οι στρατιώτε που επέβαιναν στα πλοία. Αλλά ποιοι στρατιώτε, προσέξτε. Το προσωπικό των πλοίων ήταν ναύτε, ναυτικοί, αξιωματικοί, ναυτικοί, είτε του Οθωμανικού στρατού, του Βυζαντινού κτλ. Όμω πάρα πολλέ φορέ για τι ανάγκε του πολέμου χρειαζόταν να επιβιβαστούν στα πλοία αγήματα του στρατού ξηρά. Στρατιώτε τη στεριά. Αυτοί λέγονταν επιβάτε. Ενώ η είναι ναυτικοί. Επιβάτε λοιπόν, στα ύστερα χρόνια βέβαια, ήταν πολεμιστέ που επέβαιναν σε πολεμικά σκάφη, αλλά του πεζικού α πούμε, του στρατού ξηρά. Και όταν λοιπόν έγιναν όσα έγιναν αιώνε αργότερα, το 1922-23 κτλ., το χωριό που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη απέναντι στο, στον κόλπο, που λέγεται Νέοι Επιβάτε, είναι ακριβώ οι παλιοί επιβάτε τη Προποντίδα, οι οποίοι οι παλιοί επιβάτε τη Προποντίδα ήταν από του παλιού επιβάτε του στρατού Ξηρά. Τέλο πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση Να δούμε λίγο και την επόμενη σπανιότατη εικόνα. Για κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι ε, πλοία φοινικικά. Σα είπα προηγουμένω ότι ήταν μεγάλοι έμποροι φοινικε οι οποίοι μεταφέρουν τι, ξυλία. Βλέπετε, επεξεργασμένους κορμούς δέντρων χίλια χρόνια προ Χριστού. Είτε τους σέρνουν, στο τελευταίο αυτό βλέπετε τους σέρνουν με, το, με τα σκηνιά, τους κορμούς των δέντρων και επειδή είναι απολύτως λιασμένοι και τα λοιπά, είναι επεξεργασμένοι κορμοί, έτοιμοι δηλαδή για να Οι δε φήνικες, ας πάρουμε την εικόνα, οι φήνικες οι οποίοι ήταν επίσης άριστη ναυτική, είχαν και ένα χαρακτηριστικό, δεν λέγαν ποτέ και πουθενά, δεν απεκάλυπταν πουθενά, πού βρίσκαν τις αγορές, τα λιμάνια, τα προσοδοφόρα και όλα αυτά τα σχετικά. Και υπήρχε η εξής, ο εξή νόμος που σε κανένα μέρος της αρχαιότητα δεν υπήρχε, πουθενά, ή τουλάχιστον ο Μιλόν δεν, δεν συνάντησε ποτέ τέτοιο πράγμα, αυτό που θα σας πω τώρα. Είχαν λοιπόν ένα νόμο οι Φήνικε για να προστατεύσουν την μυστικότητα των διαδρομών του με τα πλοία. Τον εξή. Εάν ένα πλοίαρχο φοινικικού πλοίου αντιλαμβανόταν ότι τον ακολουθούσε το πλοίο μια άλλη χώρα, ένα ελληνικό, ένα οποιοδήποτε, ένα Αιγυπτιακό, τον παρακολουθούσε ή τον έβλεπε, όχι τον παρακολουθούσε δηλαδή Ποιτητές, αλλά τον έβλεπε. Ερχόταν από πίσω του και τον έβλεπε που πηγαίνει. Είχε δικαίωμα αυτός ο... και υποχρέωσε αυτός ο πλήρχος να καταστρέψει το πλοίο του, να του ρίξει απάν στα βράχια, να του καταστρέψει και η πολιτεία, η Φινίκη, είχε την υποχρέωση να αποζημιώσει τον πλήρχο για την απώλεια του πλοίου και για τα διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή προτιμούσαν να καταστρέψουν ένα πλοίο και να πληρώσουν και τον πλήρχο τι έχασε από αυτή την καταστροφή, παρά να μαθευτεί ο θαλάσσιος δρόμος και μάλιστα, και ένα άλλο επίση τώρα θυμήθηκα, πολλές από τις διαδόσεις που διαβάζετε, που απασχολούσαν τους αρχαίους και τους τρόμαζαν για το τι γίνεται μετά τις στήλε του Ηρακλέους, μετά το Γιβραλτάρ, ότι μέχρι εκεί πηγαίναν τα πλοία, αλλά μετά από εκεί τελείωνε η γη. Τελείωνε η γη. Και ήταν κάθετα το, το αυτό της γης, του, το χείλος. Και όποιο πλοίο έφτανε εκεί, θα έπεφτε μέσα στο κάθετο αυτό όποιο παίρναγε τις στήλες του Ηρακλέους θα σκοτώνονταν. Ε, αυτά ήταν διαδόσεις των φινίκων για να τρομοκρατούν ακριβώς τους λοιπούς ναυτιλωμένους. Ε, οι φίνικες είχαν επίσης, όπως θα δούμε σε άλλη, για δείτε την επόμενη εικόνα, οι φίνικες είχαν επίσης, ε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια από ένα θράσμα βέβαια, από ένα ανάγλυφο σε έναν άκτορο, βρίσκεται στο Λονδίνο βέβαια αυτό το θράσμα, όπου βλέπετε όσους θα ήταν και πολύ περισσότερο, αλλά σας είπα είναι και κατεστα... μη, μη βλέπετε εδώ πέρα, φίνικες κοπηλάτες. Αυτό είναι φοινική απεικόλυση, φίνικικο ανάγλυφο και βλέπετε φίνικες κοπηλάτες. Όπως, για δείτε και την επόμενη εικόνα. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι ένα ανάγλυφο χαρακτηριστικότατο Τη προόδου των πλοίων και ευτυχώ αυτό βρίσκεται στην Αθήνα. Και μάλιστα λέγεται, έχει και όνομα αυτό, λέγεται Ανάγλυφο του Λένορμαν. Λένορμαν ήταν ένα Γάλλο αρχαιολόγο ο οποίο το ανεκάλυψε. Εδώ βλέπετε, ίσω προλάβουμε να πούμε λίγο αργότερα για τι τρίε. Πώ λειτουργούσαν, που ήταν αρκετά δύσκολο κατόρθωμα να έχει τρει σειρέ κουπιών. Εκατό κοπηλάτε να έχει ένα αρχαίο πλοίο. Ε, Τέλο πάντων, αυτό ε, το ανάγλυφο του Λένορμαν είναι αυτό και δείχνει. Ανάγλυφα και αυτό που κατά καιρού διαβάζουμε σε παλιότερα βιβλία, ότι αυτά τα πλοία μπορούσαν να αναπτύξουν και ταχύτητε μέχρι 15 μίλια. Α πάρουμε την εικόνα, μέχρι 15 μίλια. Δηλαδή μεγάλη ταχύτητα για κουπιά. Αλλά όταν είναι ακριβώ 100 κοπηλάτε, και δεν υπάρχει βέβαια και θαλασσοταραχή. Επίση, σα είπα προηγουμένω ότι παντού δεν υπάρχει αντικείμενο καθημερινής χρήσης που να μην είχε αποτυπώματα, αποτυπώσεις μάλλον πλοίων. Δείτε, δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι νόμισμα. Βλέπετε λοιπόν ένα νόμισμα στο οποίο επίσης είναι ένα πλοίο με πάρα πάρα πολλούς κοπηλάτες. Ενώ και στο επόμενο το οποίο είναι νόμισμα το οποίο βρέθηκε στη Μαγνησία. Είναι νόμισμα των μαγνήτων. Να βλέπετε. Ε, κοίτα, λοιπόν, λέει και από κάτω μαγνητών. Αυτό λοιπόν είναι από το κοινό των μαγνήτων Μάγνητε είναι οι κάτοικοι τη περιοχή του Βόλου. Μαγνησία, δεν λέγεται ο Βόλο. Λοιπόν, αυτό είναι νόμισμα το οποίο παριστάνει πολεμικό πλοίο. Δείτε και την επόμενη εικόνα, μια που μιλάμε τώρα για τα πολεμικά. Κοιτάξτε εδώ τώρα, πολεμικό πλοίο με ένα σωρό κοπηλάτε, με, με ναυπηγικέ σωστέ γραμμέ και με τον οπλισμό του. Καταλαβαίνετε τι βάρο τι βάρος μπορούσαν να μεταφέρουν αυτά τα πλοία. Βέβαια, εδώ πια είχε ανακαλυφθεί και το κατάστρωμα, και το κατάστρωμα, το οποίο, ας πάρουμε την εικόνα, ας δούμε και την επόμενη, για να σας πω και ένα σχόλιο μια και καλή. Εδώ επίσης είναι πολεμικό πλοίο, όπου βλέπετε τους κοπιλάτες ή τους στρατιώτες που μεταφέρουν, τους μαχητές τέλο πάντων, είναι ένα πολεμικό πλοίο. Ε, εδώ ας πάρουμε την εικόνα. Κάποια στιγμή ανακαλύφθη το κατάστρωμα, αυτό είχε ένα καλό, ότι οι άνθρωποι, οι επιβάτε, όποιοι και αν ήταν οι επιβάτε, ήταν σε υψηλότερο μέρο, στον αέρα έξω, στη θάλασσα και όλα αυτά κτλ. Αλλά είχε και ένα ναυπηγικό ελάττωμα μεγάλο, το οποίο εγκαίρω ακόμα και οι η ναυπηγοί του πήραν είδηση, ότι ανέβαζε πολύ το κέντρο βάρου του πλοίου και το καθιστούσε επικίνδυνο στο διατυχισμό. Διατυχισμό είναι τα πλάγια χτυπήματα του πλοίου. Όταν είναι ψηλά το κέντρο βάρου, πολύ ευκολότερα πηγαίνει δεξιά και αριστερά το πλοίο και, και, πολύ δυσκολότερα επανέρχεται. Που, είναι μια ταχύτητα επαναφωτά, Μην σα ζαλίζω τώρα με εξειδικευμένα, αλλά, αλλά ήταν μειονέκτημα το να είναι ψηλά το βάρο του πλοίου. Γίναν πολλά τέτοια ναυάγια και πάλι Μέχρι ότου κατάλαβαν ε, και βάζαν πια. Δεν ξανακατέβασαν τα καταστρώματα, δεν τα κατήρισαν Βάζαν πια το έρμα. Σήμερα, σε όσα ναυάγια βρίσκονται κτλ., βρίσκονται και πλάκε μαρμάρινε κάτω, πέτρε, βέβαια το συγκεκριμένο, που ήταν το έρμα, αυτό που στην απλή Γλώσσα λέγεται σαβούρα, δηλαδή να χαμηλώνει, να κατεβαίνει όσο πιο μπορεί κάτω το κέντρο βάρος του πλοίου. Ε, να δούμε λίγο, μάλλον να σας πω και κάτι τώρα. Ε, επειδή μιλάμε για τα πολεμικά πλοία, το πολεμικό πλοίο δεν έφτανε μόνο να μεταφέρει μαχητές, έπρεπε να πληρεί και να εκπληρεί και έναν άλλον ρόλο. Ο ρόλο αυτό ήταν να καταστρέφει το αντίπαλο πλοίο. Ε, τότε δεν υπήρχαν βέβαια πολλοί, πολλοί αιώνε μετά. Ακόμα ανακαλύφθηκε το υγρό να πετάει και να κάνει, αλλά αυτά δεν υπήρχε τρόπο επαφή με το άλλο πλοίο, του εχθρού. Ε, βρήκανε λοιπόν τον μόνο τρόπο να το εμβολίζει, να το χτυπάει το πλοίο το εχθρικό και να του δημιουργεί ρήγμα ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που θα δούμε τώρα. Αν το χτυπήσει όμως το πλοίο το εχθρικό, όπως είναι η Τρίηρης θα σπάζε, θα πάθαινε ζημιά και η Τρίερης η ίδια, στον προστινό της μέρος. Τι σκέφτηκαν λοιπόν, αιώνες βέβαια μετά, αλλά πάντα μιλάμε στα χρόνια προ Χριστού. Σκέφτηκαν να βάλουν μπροστά στο πλοίο μια μύτη, ένα έμβολο, να προεξέχει μπροστά 3-4 μέτρα ένα ξύλο, το οποίο όμω ξύλο να είναι επενδεδημένο με σίδερο για να είναι ανθεκτικό. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι το έμβολο. Αυτό είναι ένα σίδερο το οποίο προσαρμοζόταν, όπως θα δούμε αμέσως τώρα, στη μύτη του πλοίου. Κάτω από το κοράκι το λεγόμενο. Για κοιτάξτε τώρα εδώ. Εδώ είναι η μύτη του πλοίου, τα το οποία πλοία μάλιστα ήταν και ζωγραφισμένα, όπω εδώ με ένα μάτι, με ένα αυτό. Τέλο πάντων, δεν ενδιαφέρει τόσο η ζωγραφική τόσο, όσο είναι ευπηγική η τεχνική. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι ξύλινη μύτη, η οποία είναι επενδεδημένη με σίδερο, με αυτό το, το έμβολο στο το πούμε. Λοιπόν, αυτή τη μύτη. Αυτό είναι μια τρίερις, λοιπόν, που έχει εφαρμοσμένο αυτό το έμβολο. Τώρα, ας πάρουμε την εικόνα. Αυτό το έμβολο πρέπει έπρεπε, πρέπει τώρα, να χτυπήσει το εχθρικό σκάφος από το πλάι. Γιατί από το πλάι? Για να του κάνει ρήγμα και να μπουν μέσα νερά. Να μπουν μέσα νερά. Εδώ ήταν και μια περίπλοκη διαδικασία που θα δούμε, ένα, μια λέξη μόνο θα δούμε, αλλά έπρεπε αφού, α, καλά ας δούμε τη διαδικασία, πώς το, πώς το χτυπούσε το πλοίο. Είχαν επινοήσει τότε, οι τότε ναυτικοί που, που, που κυβερνούσαν τα πολεμικά πλοία, κάποιου χειρισμού. Οι οποίοι χειρισμοί σήμερα είναι επιστήμη ολόκληρη στα μεγάλα πλοία, είτε πολεμικά, είτε ποστάλια, είτε εμπορικά, είτε οτιδήποτε είχαν κάποιου χειρισμούς. Όταν λοιπόν είχαν απέναντί του τον εχθρικό στόλο μπροστά του, έπρεπε να χτυπήσουν από το πλάι του πλοίου του Πώ θα το χτυπήσουν από το πλάι, Ένα ελιγμός λοιπόν ήταν να χωθούν μέσα στην εχθρική αρμάδα, στη σειρά των πλοίων, να χωθούν με το δικό του πλοίο και να κάνουν ελιγμό προσ... Για δείτε λίγο ένα σκαρύφημα. Για κοιτάξτε τώρα. Το φίλιο πλοίο είναι αυτό που ξεκινάει από άκρο αριστερά. Χώνεται μέσα στο σχηματισμό των εχθρικών πλοίων και κάνει αυτή τη στροφή και πάει και το χτυπάει πίσω και πλάγια. Ένα από τα εχθρικά το χτυπάει πίσω και πλάγια. Βέβαια, αυτά στο χαρτί είναι εύκολα, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα δεχόταν και επίθεση από τα άλλα πλοία. Αυτό ο, 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 ο ελιγμό στα αρχαία λεγόταν διέκπλου. Δηλαδή έπλεε διά, από την πρόθεση διά. Διέκπλου. Περνούσε ανάμψε λοιπόν, έστριβε έτσι και αν τα κατάφερνε, χτυπούσε το εχθρικό. Υπήρχε όμως και ο άλλος ελιγμός, για να μην βρεθεί σε δύο ανάμεσα εχθρικά και έχει πρόβλημα, υπήρχε ο επόμενος ελιγμός, ο οποίος εγώ ήταν περίπλους. Δηλαδή, η τρίρης, βλέπετε και τα κουπιά ωραία ζωγραφισμένα, η τρίρης αριστερά κάτω, δεν έμπαινε μέσα στο σχηματισμό των εχθρικών, έκανε γύρω-γύρω πέρασμα, έρχονταν από πίσω και πάλι χτυπούσε πίσω και αριστερά, όπου μπορούσε και όπου έβρισκε να κάνει εκεί το ρήγμα. Βέβαια, εδώ υπήρχε και ένα, και ένα άλλο πρόβλημα, ας πάρουμε την εικόνα, υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα ε, όταν χτυπούσε και πετύχαινε να μπει μέσα το, το, έμβολο αυτό στο εχθρικό πλοίο και να κάνει το ρήγμα, έπρεπε το πλοίο αυτό, το φιλικό αυτό το πούμε εντός εισαγωγικών, γρήγορα, ταχύτατα να κάνει αναστροφή των κουπιών και να φύγει προς τα πίσω. Αναστροφή της και να φύγει προς τα πίσω. Γιατί, γιατί αν καθόταν σφινωμένο το άλλο πλοίο, το εχθρικό, το εχθρικό δεν θα μπορούσε να βυθιστεί. Γιατί? Γιατί την τρύπα, το ρήγμα που του έκανε, φραζόταν από το ίδιο το έμβολο. Και δεν έμπαινα νερά μέσα. Έπρεπε δηλαδή να τρυπήσει και να φύγει. Και στα χρόνια μα, τέσσερι χιλιετίε μετά, χιλιετίε μετά, υπάρχει κανονισμό ότι αν ένα πλοίο από λάθο εμβολήσει ένα άλλο και δεν υπάρχει άλλος λόγος πυρικά για οτιδήποτε άλλο, αν δεν υπάρχει άλλος λόγος, πρέπει να μείνει στη θέση αυτή. Και να μην κάνει γρήγορα ανάποδα αφήνοντας το άλλο με το ρήγμα. Αυτό συνέβαινε από τα αρχαία χρόνια. Εσήμερα, σήμερα βέβαια αντιμετωπίζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, αλλά να μην πούμε σε πολλά τεχνικά. Δείτε και μια εικόνα, βλέπετε κάτω όσο μπορείτε να δείτε, εικόνα ναυμαχίας είναι εδώ πώς και πέφτουν από τα κατάρτια όταν χτυπιούνται και όλα αυτά τα σχετικά. Εδώ, εδώ, είναι κάτι, εδώ τώρα να πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ας πάρουμε την εικόνα που όξινε τότε και ανάγκασε το πνεύμα των ανθρώπων εκείνων το τεχνικό να λειτουργήσει όπως λειτουργεί σήμερα η τεχνική. <Ρε> τα πλοία αυτά που σας έδειξα, για να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς που τους βλέπουμε Εύκολο στο χαρτί να παίρνει και να σχεδιάζει για να καταλάβουν τι λεφτιακέ, αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχαν μηχανέ όπω σήμερα, δεν υπήρχαν προπέλε, δεν υπήρχε τίποτα που να βοηθήσουν τον ελιγμό του πλοίου. Πώ τρίβαν λοιπόν τα πλοία, Η πρώτη πρώτη απεικόνηση πλοίου που έχει μηχανισμό στροφή, γιατί τα πρώτα πλοία δεν είχαν μηχανισμού ελιγμών μηχανισμό, εννοώ, όχι μηχανισμό με τη σημερινή έννοια, δεν είχαν κάποια κατασκευή που να τα βοηθάει να κάνουν ελιγμού. Και μάλιστα, κάνω τώρα έτσι μια παρένθεση δευτερολέπτων βέβαια. Το πρώτο πλοίο. Ποιο ήταν, ξέρετε, το πρώτο πρώτο τη ανθρωπότητα. Ένα κορμό δέντρου απάνω στον οποίο κάθισε ένα άνθρωπο. Αυτό το πρώτο πλοίο. Τότε είδε ότι. Και ποιο ήταν ο πρώτο μηχανισμό πρόωση, Ποιο ήταν ο πρώτο μηχανισμό δηλαδή, που περπατούσε, πήγαινε μπροστά αυτό το κατασκεύασμα. Τα πόδια και τα χέρια αυτού που ήταν πάνω στον κορμό του δέντρου. Αυτό ήταν ο πρώτο μηχανισμό. Καταλάβετε από πού ξεκίνησε η ναυτιλία δηλαδή. Απλώ τα παρακάμψαμε όλα αυτά και φτάσαμε στα κανονικά πλοία. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Η πρώτη λοιπόν σωζόμενη εικόνα πλοίου, ε, συγγνώμη, ναι, πλοίου που, που, που κατευθύνεται με μηχανισμό διεύθυνση είναι αυτή. Δηλαδή, ένα ξύλο που το κρατάει αυτός ο ναυτικός, είναι προσαρμοσμένο στην κουπαστή εκεί πέρα, στα ρέλια, τα, στα, ρέλια θα τα λέγαμε σήμερα, λοιπόν είναι προσαρμοσμένο εκεί, καταλήγει λίγο φαρδίτερα κάτω σαν πιδάλιο και αυτός ο ναυτικός από τη μια μεριά το στρίβει δεξιά, το στρίβει αριστερά, οι κοπηλάτες κοπηλατούν και το πλοίο στρέφεται. Το ίδιο για πολλά πολλά χρόνια, το ίδιο ακριβώς την ίδια ακριβώ μέθοδο χρησιμοποιούσαν και στην Αίγυπτο, βλέπετε εδώ στο αριστερό μέρο, πάλι, εδώ είναι Αιγύπτιο, βλέπετε και αυτέ των κοπηλατών, Εδώ είναι Αιγυπτιακό πλοίο, όπου επίση είναι ένα μονό τιμόνι, τέτοιο, ένα μονό πιδάλιο και πηγαίνει. Αρκετά λοιπόν, πολλέ δεκαετίε αργότερα, ίσω και αιώνε, γιατί δεν ξέρουμε πότε πρωτάρχησε αυτό το πράγμα, προσθέσαν ένα δεύτερο τέτοιο οι άνθρωποι, οι ναυτιλόμενοι, ή μάλλον οι ναυπηγοί, οι κατασκευαστέ η Κάραβο Μαραγγί. Ε, ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε μια τρίρη πλέον. Εδώ είναι απεικόνησή τη βέβαια, δεν σώθηκε έτσι τρίρη. Θα δούμε πώ σώθηκαν. Εδώ βλέπετε μια τρίρη, η οποία είναι ένα πολύ προχωρημένο σκάφο. Όπω αυτή την τρίρη, τι βλέπουμε στο πίσω μέρο τη, βλέπουμε δύο τέτοια πιδάλια. Βλέπετε το ένα φαίνεται από εδώ μεριά, το άλλο δεν φαίνεται, αλλά φαίνεται η λαβή του. Δείτε δεξιά, όπω βλέπετε εσεί που είναι η πρίμνη, Δύο πιδάλια λοιπόν. Α το δούμε από κοντά στην επόμενη εικόνα, αν μπορούμε. Α το δούμε. Βλέπετε, εδώ είναι από κοντά. Η, η, το πίσω μέρος έχει δύο αυτά ξύλα, όπω τα βλέπετε, τα οποία είτε τα κρατάει ένας πιδαλιούχος είτε δύο. Εδώ αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη, αυτά που σήμερα φαίνονται αυτονόητα, και βεβαίω αν την εκπομπή αυτή την παρακολουθούν και κάποιοι ναυπηγοί, σίγουρα θα χαμογελούν τώρα οι άνθρωποι και δικαίω Όμως, σκεφτείτε τέσσερι και τρισήμισι χιλιάδες χρόνια π.Χ. πόσο μεγάλο κατόρθωμα ήταν να σκεφτεί ο ναυπηγό ότι με ένα ζεύγος πιδαλίων πιδαλιουχείται πολύ πιο εύκολα το σκάφος. Δείτε και την επόμενη εικόνα όπου είναι μια Αθηναϊκή τρίρης και βλέπετε και αυτή πλέον στο πίσω, αυτό πάλι είναι η πρίμνη της, στο πίσω μέρος της έχει το διπλό αυτό τιμών. Κάποια στιγμή, α πάρουμε την εικόνα, κάποια στιγμή να ε, στην Ελλάδα, να δυο δύο-τρία πλοία επί τη βάση των στοιχείων, η σωστή αυτή είναι κατασκευάστηκαν, επί τη βάση των στοιχείων των αρχαιολογικών ευρημάτων. Ένα από όλα αυτά ήταν το πλοίο αργό, θα το θυμάστε. Δείτε το λίγο. Δείτε λίγο εκεί πέρα. Αυτό είναι το αργό. Αυτό είναι μια ανακατασκευή Κατά απομίμηση, ακρίβει σχετικό, αρχαία τριήρου. Κοιτάξτε όμω τώρα εδώ. Ο, αυτή είναι τωρίνη η κατασκευή, γι' αυτό βλέπετε τον άνθρωπο με τα ρούχα, τα σημερινά κλπ. Ο άνθρωπο αυτό λοιπόν κρατάει, οι, οι κοπηλάτε όπω βλέπετε, λάμνουν, κοπηλατούν και ο άνθρωπο αυτό κρατάει τη λαβή ακριβώ του πιδαλίου. Αυτού του πιδαλίου που ήταν στο πλάι, στην αργό. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, πώς οδηγεί το αυτό το πλοίο. Κοπηλατούν λοιπόν αυτοί που ήταν στη μέση προσδιορισμένοι για να κοπηλατήσουν και βλέπετε τώρα ο χειριστής των δύο αυτών, τώρα είναι με την πλάτη ο άνθρωπος, δεν φαίνεται τα χέρια του, αλλά τα χέρια του, το ένα χέρι κρατάει το αριστερό πιδάλιο και το άλλο το δεξί. Και αναλόγως, και αναλόγως το στρέφει το, το καράβι. Δεν ξέρω, και δεν σώζεται αυτή η λεπτομέρεια. Πάλι να διορθώσω, εξ όσων εγώ γνωρίζω, δεν σώζεται η λεπτομέρεια. Αν ξέρανε να βοηθήσουν την στροφή των ελιγμών του πλοίου και με τα κουπιά. Πράγμα που γίνεται. Πράγμα που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, είχαν εγκαταστήσει κανονικό πιδάλιο, και είναι αυτό. Το οποίο είτε χειρίζεται το ένα, ότι το πλοίο ήταν έτσι και ήταν κοντά τα πιδάλια, είτε, όπω θα δούμε στην επόμενη εικόνα, για δείτε λίγο, είτε το χειρίζουν το δύο. Βλέπετε, ένα κρατάει το δεξί πιδάλιο και ένα το αριστερό. Και προφανέστατα βέβαια το έστρεφαν τότε, το στρέφουν και τώρα, κατόπιν συνεννοήσεω μεταξύ του. Δηλαδή για να επιτυγχάνουν, δεν δηλαδή, τα στρέφαν στην τύχη τα πιδάλια, για να επιτυγχάνουν ε, τον ελιγμό που θέλανε για το καράβι. Α πάρουμε την εικόνα με την υπενθύμηση και πάλι ότι αυτό ήταν ένα, ένα μεγάλο βήμα τη ναυπηγική σκέψη των αρχαίων. Το διπλό αυτό πιδάλιο. Παρένθεση για να δείτε χρόνια μετά, αιώνε μετά, στον αιώνα μα και μάλιστα. Όχι στον αιώνα στον προηγούμενο αιώνα και μάλιστα στα, στα, μέσα του αιώνα αυτού, τι κάνανε οι ναυπηγοί για αυτά τα μεγάλα, τα ποντοπόρα, τα πουστάλια που λέμε, τα εμπορικά και τα τέτοια. Τι κάνανε. Κάνανε τα πλοία, τα διπλέλικα πίσω, τα οποία δημιουργούν ένα ζεύγο δυνάμεων και διευκολύνουν και τη στροφή του, ε, του πλοίου, αλλά και με τα λεγόμενα αλλά τέλο πάντων, τα, τα προπελάκια θα σα πω μετά τότε ότι ίσω είναι τα προπελάκια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μείνουμε σε αυτό ότι, ότι, σήμερα η ναυπηγική σκέφτηκε για το ζεύγο δυνάμεων σήμερα. Ε, μια να κάποιοι του σκέφτηκαν πριν 3.000 χρόνια, με τα μέσα βέβαια, του σανίδι αυτό και το ξύλο αυτό. Ε, δεν είχαν προπέλε, δεν είχαν τίποτα και ούτε μπορούσαν τα ξύλα εκείνα, τα κουπιά να κάνουν επιτόπου ελιγμό σήμερα. Σήμερα, δεν ξέρω καμιά φορά αν εντυπωσιάζεστε, βλέπετε στην τηλεόραση πελώρια πλοία τη τα κτλ. Μέσα σε ένα μικρό λιμάνι να στρίβουν επιτόπου, να κάνουν στροφέ επιτόπου. Και ένα που ίσω δεν ξέρει, πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Το θαύμα αυτό δεν κάνει ένα θαύμα, είναι η τεχνική του ζεύγου δυνάμεων. Σε όλα αυτά, είτε στα προπελάκια μπροστά, είτε στα διπλέρικα πλοία κτλ. Είναι το λεγόμενο ζεύγο δυνάμεων. Γνωστό σήμερα στη φυσική, γνωστό στην αυπηγική, αλλά από πού είναι, από πού ξεκινάει. Αυτά τα πλοία, όπω σα είπα προηγουμένω, δεν είχαν όργανα ναυτιλία, δεν είχαν, είχαν μια τεράστια εμπειρία οι καπιταναίοι του, αλλά δεν είχαν όργανα ναυτιλία κτλ. Και, και δεν ταξίδευαν, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν με κακό καιρό, με συννεφιά, με καταιγίδε και με τέτοια που δεν μπορούσαν να προσανατολιστούν. Ούτε από τι ακτέ όσα κάναν παράκτη διαδρομέ, ούτε από τον ουρανό, ούτε από τα άστρα, ούτε από τη μεγάλη άρκτο που συνήθω ήταν στην πορεία του άξουνα τη γη, από τίποτα τέτοιο. Και το χειμώνα ατονούσαν αυτά τα ταξίδια. Και οι τότε ναυπηγοί γνώριζαν επίσης τον όρο, καλά τον όρο, αλλά κυρίως την διαδικα... την αναγκαιότητα, να πούμε τη σωστή λέξη, την αναγκαιότητα της συντήρησης των πλοίων. Καταλάβαιναν ότι κάθε λίγο έπρεπε αυτά τα πλοία να τα, να τα... Να τα συντηρούν, να τα επιθυρούν, αν είναι εντάξει, αν έσπασε τίποτα, κανένα ξύλο, κανένα αυτό. Και τα βγάζανε έξω, τα βγάζανε έξω, στη στεριά με βαρούλκα και με θα πούμε άλλη ώρα πώς. Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι στέγαζαν, γιατί ήταν στεγασμένοι οι χώροι, ακριβώς για να προστατευτούν και από τις βροχές και από όλα. Οι χώροι, λοιπόν, οι οποίοι στέγαζαν κατά το χειμώνα τα πλοία, λεγότανε νεόσικοι. Ε, νεόσικοι λεγόνταν το σι, τα δύο σι τα τελευταία, με όμικρον γιώτα και τα δύο. Ε, ναύς, η ναύς είναι το πλοίο η ναύση της νιός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, σε ομοιρική εκδοχή, στη γενική είναι της νεός. Όχι της νιός, είναι της νεός, ναύσης νεός. Οίκος, οίκος είναι το οικοδόμημα, όπως λέμε και σήμερα. Παρένθεση, άσχετη βέβαια με την εκπομπή. Πόσο νεκρή είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Από τον Ναύση σήμερα δεν λέμε ναυτιλία, ναύτη, ναυτικό. Από τον οίκο δεν λέμε οικοδομή, οικοδόμο. Τέλο πάντων, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν. Ε, νεώσικος, λοιπόν, οι νεώσικοι, με όμορφο τα και τα δύο, είναι τα σπίτια, τα οικοδομήματα των νιών, των καραβιών. Ένα τέτοιο, ένα ε, είναι αυτό ο οποίο ανακαλύφθηκε στη ΖΕΑ, στην, στον Πειρά, δηλαδή στη, Ζεά στη ΖΕΑ, στο λιμάνι τη ΖΕΑς, ε, ο οποίο κατά αναπαράσταση, διότι οι αρχαιολόγοι, όπω ξέρετε, σήμερα υπάρχει μια τεχνική βέβαια ολόκληρη από τα. Ε, είτε τα σπαράγματα, όπω λέγεται, τον, ε, είτε, είτε, από τα, αυτά εδώ που βλέπετε τώρα κτλ. μπορούν να, να, ανακατασκευάσουν στο χαρτί βέβαια και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο χαρτί ανακατασκευάζεται το κτίριο το οποίο βλέπουν έτσι. Το πραγματικό λοιπόν κτίριο, ο νεόσικο, ο πραγματικό, είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Στην επόμενη εικόνα δηλαδή. Εδώ ήταν λοιπόν αυτό το κτίριο, και μέσα το σκάφος, το οποίο ολισθένοντας απάνω σε ειδικά, και με ειδικά βαρούλκα και ολισθένοντας απάνω σε ειδικέ υποδοχές ξύλινες κτλ, το τραβούσανε έξω και το αφήνανε εκεί. Τώρα, παίρνοντας στην άκρη ναι, και, την, και, και τους να θυμάστε αυτή τη λέξη, γιατί σήμερα πια η ίδια λέξη, ενώ όπως σας είπα από τον έχουμε δεκάδες λέξεις, από το 20 ακόμα περισσότερες, η λέξη νεόσικος Εξ δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα ναυπηγείο ή κανένα χώρο που αφήνουν τα καράβια για το χειμώνα να του λένε όσικο. Αλλά υπήρχε αυτή η λέξη. Τέλο πάντων, λοιπόν, να τη θυμόμαστε δηλαδή. Ε, Πώ. Σα είπα ότι η ενάλια, ενάλια αρχαιολογία, η θάλασσα λεγόταν Αλς. Αλς. Ενάλιο το οποίο αναφερόμενο στη θάλασσα. Αλς δεν υπάρχει σήμερα. Δεν τη χρησιμοποιούμε τη λέξη Αλς. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη άλλα, αλύπαστο, αλλιερική, ήταν ένα βιβλίο παλιά, παλιά, κυκλοφορεί ακόμα δηλαδή. Άθο, άθος, ο αλλιερική. Έρκο είναι το φράγμα, ο φραγμό. Θυμάστε που λέει ποιον έπο φύγει σε έρκο οδόντων. Τι ομιλία, τι λόγο, τι λόγο σου φύγε από το φράγμα, από το, απ το, στόμα σου, από το φράγμα των οδόντων. Ποιον έρκο φύγει σε έρκο οδόντων. Ποιο λόγο φύγει σε έρκο οδόντων. Αλλιερική λοιπόν, ο άθο του αλλιερική είναι ο άθο ο οποίο φράσεται από την άλλα, από την άλσα, από τη θάλασσα. Άθο αλλιερική. Τέλο πάντων. Ε, η ενάλειο λοιπόν, ξαναγυρνάμε τώρα στην ενάλειο. Να σα πω και ένα έτσι παράξενο μπορεί να ακούγεται. Μιλάμε αρχαία, χωρί να το ξέρουμε. Μεγάλη ιστορία να αυτή, βάζουμε. Αυτό και κλείνω με την παρένθεση. Μιλάμε αρχαία χωρί το ξέρουμε. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ε, άρχισε λοιπόν η έρευνα των βυθών, το ενδιαφέρον και η έρευνα των βυθών, από έναν Γάλλο ε, ωκεανολόγο, πολύ γνωστό, δεν πια δυστυχώ, τον Κουστό. Και μάλιστα είναι θρύλο πια στην ενάλεια αρχαιολογία, γιατί ο Κουστό ε, ασχολήθηκε σε πολλέ χώρε, κυρίω τη Μεσογείου και στην Ελλάδα, με αυτό. Με την προσπάθεια ανάσχερσης ναυαγίων και του περιεχομένου των πλοίων αυτών. Εννοείται ότι, γιατί, γιατί σας είπα στην αρχή ότι ήταν εξαιρετικά πολύτιμη αυτή η δραστηριότητα. Γιατί τα πλοία αυτά, είπαμε πριν, κάνανε εμπόριο σε όλη τη Μεσόγειο. Κάνοντας εμπόριο, συνήθως, σχεδόν πάντοτε, κουβαλούσανε εμπορεύματα. Κατάφορτα ήταν από εμπορεύματα. Πολλά από τα οποία σώθηκαν στο ναυάγιο, όχι αυτουσίω, αλλά σώθηκαν οι ιδρύε. Σώθηκαν οι αμφορεί, μέσα στου οποίου περιείχονται τα εμπορεύματα. Α δούμε λίγο. Μια παλιά, αυτό λοιπόν δεξιά κάτω, όσο, όσο, γιατί αυτά είναι και παλιά, πολύ παλιά τώρα. Αυτό κάτω δεξιά με το σκουφάκι, ο πιο ηλικιωμένο, είναι ο Κουστό αριστερά και μάλιστα εδώ είναι από, μια, από, κάποια σειρά καταδύσεων στην Ελλάδα. Αριστερά είναι ένας παλιός αρχαιολόγος, Κολώνας το, 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 το όνομα, ε, ο οποίος ήταν και αυτός είχε ασχοληθεί με την ενάλλη αρχαιολογία. Εδώ είναι λοιπόν ο Κουστό στον Πειραιά. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, επίσης, αυτός με τα γυαλιά πάλι ο ηλικιωμένος, ο οποίος σε αυτή την ηλικία πράγματι έκανε αυτές τις καταδύσεις, και, και θα δούμε και το βαθισκάφος αλλά και μόνος του αριστερά πάλι ο αρχαιολόγος ο Έλληνας δείτε λίγο την επόμενη εικόνα στην επόμενη εικόνα εδώ είναι δίτες εδώ, ε, παρέλειψα να σας πω θα το ξέρετε ίσως βέβαια ότι και η αρχαιολογική υπηρεσία πλέον έχει δίτες δικούς της υπαλλήλου που ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ λοιπόν είναι μαρμάρινες σαρκοφάγου βρίσκουν μαρμάρινες σαρκοφάγου στην περιοχή της Μεθώνης ε, η δε επόμενη εικόνα, η φωτογραφία είναι πια εδώ, γιατί φεύγουμε τις εικόνες, είμαστε στα χρόνια μας τα πιο σύγχρονα, για δείτε την επόμενη φωτογραφία. Είναι καταχαρούμενος βέβαια, ο, α, εδώ φαίνεται και καθαρότερα, ο Κουστό, ο Κιάνο Λόγος αυτός και Δίτης, ο Κουστό, στο ναυάγιο, έχοντα ανέβει μετά την κατάδυση, στο ναυάγιο των αντικειθήρων. Ας πάρουμε την εικόνα, Ας πάρουμε την εικόνα. Αυτός ο Κουστό ε, είχε κατασκευάσει, ε, κατασκευάσει εννοώ με οδηγίε του, δεν ήταν ο άνθρωπος κατασκευασής ούτε ναυπηγός, αλλά είχε επινοήσει τέλο πάντων και με τις οδηγίε του κατασκευάστηκε το περίφημο βαθισκάφος του Κουστό. Δηλαδή ένα όχημα, θαλάσσιο βέβαια, αυτό εδώ πέρα. Αυτό ήταν το πρώτο βαθισκάφος του Κουστό που θα δούμε τώρα. Αυτό εδώ. Το οποίο ε, με, ειδικές, με ειδικούς γερανούς το αυτά τα βίντσια τα ναυτικά και το καράβι του είχε ένα πλοίο το οποίο ήταν τέλειο τέλειο εξοπλισμένο για τα χρόνια του ε, είχε και τους μεγάλους γερανούς και κατέβαζε αυτό το βαθισκάφος στο οποίο ήταν ένα άτομο πλήρωμα σαν μικρό υποβρύχιο να φανταστείτε το κατέβαζε στον Πυθμένα ή όπου τέλος πάντων ε, εντοπιζόταν ηχοβολιστικά κάποιο πράγμα, κάποιο αντικείμενο που να μοιάζει με ναυάγιο, με άγαλμα, με κολόνα, με, με πλοίο κτλ. Και, και με ειδικού μηχανισμού έστελναν απάνω τα αντικείμενα που, που, που βρίσκονται, που, που ευρίσκονται. Ε, μέχρι και πριν από τον Κουστό δεν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα. Με μερικές μόνον εξαιρέσεις αντικειμένων πραγμάτων τα οποία βρίσκονταν κοντά στην επιφάνεια. Και ένα τέτοιο μεγάλο έβριμα έγινε από... και παράξενο έβριμα, το οποίο θα το δούμε τώρα και προσέξτε το αυτό, γιατί ούτε και αυτό εύκολο προσβάσιμο να το δείτε κάπου είναι. Στις ακτές της Τινησίας, κάποτε, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στην πρώτη δεκαετία του 1902, αλίευαν σφουγγάρια, αλίευε σφουγγάρια το πλήρωμα ενό καλύμνικου σφουγγαράδικου σκάφου. Ξέρετε, οι καλύμνοι φτάνανε μέχρι και την Τινησία βέβαια, του Τούνιζη που λέει και το τραγούδι Τούνιζη και η Παρπαριά, και του Μισήρι, και ξέρω εγώ του Μισήρι είναι η Αίγυπτο. Φτάνανε λοιπόν οι καλύμνοι σφουγγαράδε μέχρι εκεί. Ένα τέτοιο καραβάκι με σφουγγαράδε, τυχαία εντελώ βέβαια, κάποια μέρα έριξε δύο σφουγγαράδε μέσα για να αλλιεύσουν σφουγγάρια. Και αυτή τι, ο ένα με του δύο αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ένα αρχαίο πλοίο εκεί πέρα. Ανεβαίνει απάνω, δίνει σήμα να τον ανεβάσουν απάνω, τον ανεβάζουν, το λέει στον πλοίαρχο και του περιέγραψε τόσο καλά το πλοίο που ο πλοίαρχο δεν το πολύ πίστεψε. Καλύμνιο. Και κατεβαίνει ο ίδιο, που ήταν δίτη βέβαια, κατεβαίνει και ο ίδιο ο πλοίαρχο και το βλέπει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν έντιμοι άνθρωποι, οι νησιώτε αυτοί. Ενώ θα μπορούσαν κάτι να πάρουν από εκεί μέσα, βέβαια δεν μπορούσαν να φορτώσουν τα πάντα στο, στο καράβι του, αλλά κάποιοι αυτοί ειδοποίησαν αμέσω ε, τι αρχέ τη Τινησία, όπου εργαζόταν μια γαλλική αποστολή και έσπευσαν εκεί με μηχανήματα όσο μπόρεσαν και γιατί εκείνη τα χρόνια δεν ήταν, σα είπα, ούτε τα κονδύλια μεγάλα ούτε τίποτα. Και ανέσυραν από ένα ναυάγιο, που είχε δίκιο λοιπόν ο Σφουγγαρά, ανέσυραν από ένα ναυάγιο αγάλματα χάλκινα ελληνικά. Ελληνικά αγάλματα, δηλαδή, βέβαια πάρα πολλά, σε όλη τη Μεσόγειο είναι ελληνικά αγάλματα και παντού σε αυτά τα ναυάγια. Ήταν και εκεί λοιπόν, αλλά γι' αυτό σα είπα να προσέξετε αυτό που θα δούμε τώρα. Αγάλματα μια σπανιότατη, αν μη άγνωστη τεχνοτροπία εμπολή. Γιατί άγνωστη σε εμά, του μεταγενέστερου, και αρχαιολόγου κτλ. Αυτά τα γάλματα ήταν χάλκινα. Και πέραν το ότι ήταν χάλκινα, α πούμε, δείτε λίγο την πρώτη εικόνα. Αυτό είναι μια ερμαϊκή στήλη, οι στήλε οι ήταν, λέγανε αυτέ τι λεγόμενε κεφαλέ του Ερμού, που έγινε και το γνωστό επεισόδιο που βρέθηκαν κουμένε οι κεφαλέ στην Αθήνα και. Τέλο, μια μεγάλη ιστορία είναι αυτή, αλλά στην αφήσουμε προ στιγμή να προλάβουμε κανένα λόγο στο τέλο. Λοιπόν, αυτό είναι μια ερμαϊκή στήλη, την οποία είχε κάνει ένα που δεν είναι πολύ γνωστό γλύπτης αλλά είναι πολύ καλό, το όνομα του ήταν Βόηθο. Βόηθο. Όχι, μην τον μπερδέψετε με Βοήθιο, που ήταν και Άγιο τη Εκκλησία. Υπάρχει στην ε, ε, αγιολογία μα Άγιο Βοήθιο. Καμία σχέση, και μάλιστα αυτό λεγόταν στα αρχαία αυτά βέβαια, Βόηθο το όνομά του. Αυτό ήταν Χαλκιδόνιο του 3ου αιώνα π.Χ. Αυτή λοιπόν είναι μια κεφαλή ερμού, του Ερμή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι μια μαρμάρινη πρωτομή τη Αφροδίτη, η οποία πρωτομή για αιώνε πάρα πολλού ολόκληρου ήταν πεσμένη σε τέτοιο σημείο, φαίνεται μέσα στον πυθμένα τη θάλασσα, που διαβρώθηκε, χάλασε το πίσω μέρο ε, της κεφαλής της Αφροδίτης. Αυτό προφανώς ήταν με μαλλιά, με αυτά και εκείνα, αλλά σώθηκε σχεδόν ατόφιο το πρόσωπο. Πώς καμιά φορά η θάλασσα κάνει περίεργα ή η θέση που έπεσε, η γωνία που χτύπησε στο βυθό, ποιος ξέρει, έτσι το ανέστηραν οι καλύμνοι. Ε, ποιο είναι το περίεργο τώρα, ας πάρουμε την εικόνα, γιατί σας είπα ότι, ας αυτή την εικόνα, ε, σας είπα ότι έχει μια περίεργη αυτή τα χάλκινα που τα οποία βρέθηκαν Δείτε λίγο ένα από το οποίο είναι ελληνικό, αλλά δεν είναι τελείω ασυνήθιστο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άνθρωπο, τώρα είναι παιδί, ένα νάνο, ένα παιδί, ξέρω εγώ τι, ένα γαλματάκι, 30 εκατοστών χάλκινο, με φούστα. Η οποία φούστα μάλιστα με ένα σχετικά χαριτωμένο τρόπο εμποδίζει λίγο και του βάλεσμα και κοιτάει προ τα πίσω αυτό. Αλλά βλέπετε και τα χέρια παράξενα, τα δάχτυλα, και τα πόδια παράξενα και το σχήμα, οι αναλογίε του σώματο παράξενε, δηλαδή σχήματα τα οποία, όπω δείτε και το προηγούμενο, ε, με συγχωρείτε, δείτε και το επόμενο, επίση από το ίδιο ναυάγιο, έξω από την Τινησία, ελληνικό άγαλμα κι αυτό, 32 εκατοστά, δηλαδή πολύ μικρό. Αυτό μάλιστα είχε μάτια τα οποία συντηρήθηκαν από ελεφαντόδοντο ήταν τα μάτια και ήταν σαν αληθινά. Αλλά δείτε ένα περίεργο σχήμα. Γιατί σας το λέω περίεργο. Ας πάρουμε την εικόνα. Γιατί σας το λέω περίεργο, γιατί στην Ελλάδα, στην ελληνική τέχνη και την κυρίω στην γλυπτική τέλο πάντων, μάθαμε όλοι τις τέλειες αναλογίες, τις πτυχώσεις, θυμάστε που μπορούσαν ε, χίλια χρόνια π.Χ. να κάνουν πτυχώσεις που να φαίνονται διαφανείς, να φαίνεται το μάρμαρο ότι είναι διαφανής χιτώνας. Μια δηλαδή πολύ προοδευμένη και πολύ κομψή εικόνα των γλυπτών. Και δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτά, τα οποία ήταν ίδιων βέβαια και άλλων, άλλων τεχνών, α πούμε στην Αίγυπτο, όπου η τέχνη. θα έχετε πάει βέβαια στο μουσείο του Καΐρου, θα έχετε δει εν πάση περιπτώσει, έχει και πολλά έτσι, εντό εισαγωγικών τώρα η λέξη που θα σα πω, και πολλά χοντροκομμένα αντικείμενα, δεν έχουν την κοψότητα, αλλά εκτό των χοντροκομμένων, υπάρχουν και αγάλματα ε, νάνων. Και μάλιστα είναι σίγουρο ότι πρόκειται περί νάνων, γιατί ένα μχοτέπ, ένα μχοτέπ λέγεται στο μουσείο, Κα, κάθεται καθήμενο κάπου, δίπλα με τη σύζυγό του, η οποία σύζυγό του είναι διπλάσια στο μέγεθο. Δηλαδή είναι φανερό ότι εικονίστηκε έτσι. Αυτό το περίεργο υπάρχει στην Τινησία και υπάρχουν αυτά στο Μουσείο τη Τινησία, με τι κάνει αυτές αυτέ βέβαια, ότι είναι ελληνικά αγάλματα. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερο για ενημέρωση το λέμε. Και, και σε αυτή την πρωτόγονη, α το πούμε εντό εισαγωγικών, ενάλληλη αρχαιολογία, όπω σα είπα, πρωταγωνιστέ ήταν οι οποίοι μνημονεύονται στην Τινησία στο Μουσείο, οι οποίοι πρωταγωνιστέ ήταν ο... αυτό το, το πλήρωμα που θα δείτε τώρα. Και το ίδιο το καράβι. Αυτό είναι το πλήρωμα το σφουγγαράδικο του Καλιμνίκο Και αυτό είναι το καράβι το οποίο έκανε αυτέ τι. Αυτή την ανακάλυψη που ανακοίνωσε όπω σα είπα στι αρχέ τη Τινησία. Α πάρουμε την εικόνα. Και μάλιστα με αυτή την ενάλεια αρχαιολογία, πολλές φορές πια στα χρόνια μας ανακαλύφθηκαν ή αποκαλύφθηκαν τέλος πάντων και, και οικισμοί ολόκληροι μέσα στη θάλασσα οι οποίοι παραπέμπουν και σε πόλεις ολόκληρες, θαμμένες βέβαια, τώρα η, η πιθανότερη εξήγηση των αρχαιολόγων είναι από μεγάλους σεισμούς που κατάπιαν πόλεις ολόκληρες, παράκτες από τσουνάμι όπως λέμε και από τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, σχέτος του πώς έγιναν αυτά και μάλιστα τελευταία, τελευταία λέγοντα, όχι τώρα, πριν πολλά χρόνια βέβαια, αλλά σε σχέση με την αρχαιότητα που μιλάμε, τελευταία ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο κομμάτι πόλη έξω από την Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια υπήρχε. Ε, Α δούμε την επόμενη εικόνα. Ε, αυτά εδώ, όπω βλέπετε και από το γαλάζιο τη θάλασσα, γιατί είναι κατακάθαρη και η θάλασσα έξω από την Αλεξάνδρεια. Ε, εδώ βλέπετε μια κατασκευή που δεν είναι τυχαία μέσα του πυθμένα τη θάλασσα. Αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Βαλμένοι έτσι οι λίθοι, οι πέτρε αυτέ, η μία τόσο κοντά στην άλλη, αρμοσμένε τόσο καλά. Εκεί λοιπόν υπήρχαν τρει πολύχνε έξω από την Αλεξάνδρεια: η Κάνοπο, η Μένανθη και η Ηρακλειόπολη. Αυτά είναι τα ελληνικά του ονόματα επί εποχή Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την οποία, α πάρουμε βέβαια την εικόνα, την οποία Αλεξάνδρεια, α πάρουμε την εικόνα, όπω ξέρετε, ίδρυσε ο Μέγα Αλέξανδρο. Μία από τι τρει αυτέ που η Κάνοπο, είναι αυτή από τι περιγραφέ βέβαια των αρχαίων συγγραφέων και από την εφαρμογή, την τοπογραφική που γίνεται από του Αιγύπτιου αρχαιολόγου. Η Κάνοπο είναι αυτή εδώ πέρα. μάλλον αυτά εδώ πέρα είναι η Κάνοπο. Όπου βρέθηκαν ναοί, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, βρέθηκαν, κοιτάξτε τώρα, γι' αυτό σα λέω δεν είναι τυχαία, όπω λένε και αρχαιολόγοι φυσικά, δεν είναι τυχαία ευρήματα. Κοιτάξτε αριστοτεχνικά διακοσμημένα σκαλίσματα, πολλά, ένα από όλα είναι αυτά, που παραπέμπουν προφανέστατα σε κατοικίε πολυτελεί ή σε ναού. ή πιο και πάντω δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία κατασκευάσματα τη φύση αυτά. <laughs> και αν αυτά ένα στο εκατομμύριο είναι τυχαία κατασκευάσματα τη φύση, το επόμενο που θα δείτε, έβριμα στην κάνοπο, στον πυθμένα τη θάλασσα, είναι μια κεφαλή φαραώ. Και μάλιστα χρονολογείται πια με τα μέσα που υπάρχουν τη ε, ε, ε χρονολόγηση, τον 4 αιώνα προ Χριστού. Ας πάρουμε την εικόνα και έχει και κάποιο τεχνικό ενδιαφέρον πώς ανελκύονται αυτά τα ευρήματα, γιατί πολλές φορές ήταν σε βάθος μεγάλο και είχαν και τέτοιο βάρος, τέτοιο βάρος παρά την άνοση, φυσικά κάθε σώμα το οποίο βυθίζεται μέσα στο νερό, έχει και την άνωση του, αλλά ορισμένη τόσο βαριά που ούτε με την άνωση μπορούσαν να ανεβούν. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Τα έδαιναν λοιπόν οι αρχαιολόγοι, πράγμα που έτσι γίνεται και στην Ελλάδα φυσικά, για τα μεγάλα αντικείμενα, εδώ βέβαια είναι Αιγύπτιο αρχαιολόγο Παύλα Δήτη, Τα έδαιναν έτσι όπω βλέπετε με γάντζου σε ένα, σε, ένα μπαλόνι, α το πω εγώ, έναν ασκό. Οποίο, στον οποίο αφού τα έδαιναν, αφού κατέβαινε ο ασκό στο, βυθό, τον κατέβαζε ένα πλοίο, τον φούσκωναν αυτόν τον ασκό με αέρα. Γινόταν δηλαδή ένα μπαλόνι, πράγματι, το οποίο μπαλόνι είχε την δύναμη με τόσο πολύ αέρα με την άνωση να τραβήξει απάνω, ίσω με την βοήθεια βέβαια και των διτών, να τραβήξει απάνω αυτό το έβριμα. Και φαντάζεστε ίσως ε, την συγκίνηση και των διτών και των αρχαιολόγων αλλά και του περιεστώτος λαού όταν πια τελικά έβγαινε στην επιφάνεια για κοιτάξτε εδώ εδώ τα πληρώματα ή κόσμος δεν ξέρω περίεργη τα... αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει αυτό το θαυμάσιο να βλέπετε τι, τι όγκο και τι μέγεθος έχει ποιο, πώς να το σηκώσει ο δίτης, ακόμα και μέσα στο νερό ακόμα και με την άντωση και εδώ αυτό δείχνει τώρα συμπτωματικά αυτό, από τις πολλές που υπάρχουν, αυτό δείχνει και αυτό που σας είπα, ότι, ότι ε, ας, πά, ας, πάρουμε την εικόνα, ε, αυτό δείχνει χωρίς καμία, το μην γίνει καμία παρανόηση δηλαδή ότι μόνο εμείς είμαστε και άλλους δεν είναι, αλλά αυτό δείχνει και την διαφορά, κατά τη γνώμη μου βέβαια, της τέχνης της Αιγυπτιακής. Είδατε ένα άγαλμα, μάλλον έτσι, Ανύψελα γάλματα, θα έχετε πάει στην Κοιλάδα των Βασιλέων, θα τα έχετε δει στα μουσεία από εδώ από εκεί, τεράστια γάλματα, με πολύ χονδρά έτσι, χαρακτηριστικά, σε τέλεια αντίθεση με την ελληνική αυτή κομψότητα. Τέλος πάντων, αυτό κλείνει η παρένθεση. Βεβαίω, εννοείται ότι δεν είμαι και ειδικό επί τη κομψότητα των αγαλμάτων, αλλά καμιά φορά και με το μάτι βλέπει κανεί την επιδεξιότητα. Ε, και εδώ, στο ίδιο αυτό σκάφο, στην Αλεξάνδρεια, βλέπετε πω αποτυπώνεται μια στήλη με ιερογλυφικά ε, αυτό είναι μια πλάκα με διάλειμμα πάνω σιλικόνης την οποία αναπλώνουν οι αρχαιολόγοι πάνω στο ανάγλυφο το ανάγλυφο αποτυπ... γιατί ξέρετε όταν θέλει κανείς να τα μελετήσει αυτά ένα μουσείο μια βιβλιοθήκη κτλ δεν μπορούν το πρωτότυπο να το στέλνουν από εδώ και από εκεί με κίνδυνο να χαθεί να σπάσει να καταστραφεί κτλ και παίρνει κανείς τα λεγόμενα εκμαγεία, τα λεγόμενα αποτυπώματα, αποτυπώ, εντυπώματα μάλλον, εντυπώματα. Λοιπόν, εκμαγείο θα πει στα αρχαία του, εκμαγείο είναι η σωστή λέξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίρνουν αυτά εδώ πέρα, τα εντυπώματα και μελετούν ακριβώς ό,τι γράφει απάνω αυτή η πλάκα. Αυτός είναι ο Φραγκοντιό, ένα ένας πολύ γνωστός αρχαιολόγος εκεί πέρα, που έκανε αυτή τη δουλειά. Και οι δίτες, δείτε πώς δουλεύουν, ας δούμε στην επόμενη εικόνα, Βλέπετε, οι ειδίτε λοιπόν καταγράφουν πριν ανέβει οτιδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οπουδήποτε, καταγράφουν λεπτομερέστατα. Βλέπετε, γι' αυτό σα λέω, αυτοί είναι ειδίτε αρχαιολόγοι. Πρέπει να ξέρουν. Σχεδιάζουν μέσα μας στο βυθό τώρα. Βεβαίω, εννοείται, έχουν την παροχή, τη βλέπετε και πίσω από την πλάτη, οξυγόνου και όλα αυτά τα μέτρα ασφαλεία τα λοιπά. Ε, μόνο δύο, δύο στην Ελλάδα. Τέλο πάντων, θα, θα σα πω μετά. Λοιπόν, εδώ καταγράφουν, σχεδιάζουν το, το, σημείο στο οποίο βρέθηκε, τι διαστάσει του και όλα αυτά τα σχετικά, όπω και ο συνάδελφό του, στην ίδια ακριβώ ε, υποβρύχια ενάλεια έρευνα, όπω και ο συνάδελφό του στην επόμενη εικόνα. Για δείτε λίγο, αυτό με τη μεζούρα, κανονικότατα, με το μέτρο, μετράει ακριβώ τι διαστάσει των ευρημάτων εκεί που βρέθηκαν. Γιατί έχει τεράστια σημασία πριν να ανεβούν απάνω να ξέρουν το σχήμα, τη μορφολογία του, του οικοδομήματο αυτού, το βυθό. Και εδώ βλέπετε και ένα ρολόι, το οποίο αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη ο δίτη, να σα πω και ένα τεχνικό θέμα. Αυτός αυτό ο δίτη δεν έχει τόσο μεγάλο ζόρι τι ώρα είναι, για να κοιτάει το ρολόι του και τόσο μεγάλο και τόσο ευκρινέ. Αυτό είναι ένα ρολόι ειδικό που το φοράνε οι δίτε. Α την πάρουμε την εικόνα, το φοράνε οι δίτε για να βλέπουν πόση ώρα σιγά σιγά πρέπει να κάνουν ανεβαίνοντα για να μην υποστούν την όσο των διτών. Πρέπει να ανεβαίνουν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Ας πούμε, ας πούμε, 10 μέτρα το λεπτό. Το λέω τυχαία, προ Θεό μην το, το πάρει κανεί μετρητή και γίνει και τίποτα. Το λέω τελείω τυχαία, σαν παράδειγμα. Α πούμε λοιπόν ότι είναι ο ρυθμό 10 μέτρα το λεπτό, το παρακολουθούν από εδώ. Αν το κάνουν στο λεπτό 20 μέτρα, 30 μέτρα ανεβούν γρήγορα, υπάρχει σοβαρότατο κίνδυνο αυτό ο οποίο χτυπούσε κυρίω του σφουγγαράδε τη ε, ε της Δωδεκανήσου που δεν το ξέραν, όταν, όταν δεν το ξέραν αυτό, τα, στον πρόπρο προηγούμενο αιώνα. Αλλά καμιά φορά Πήγα να σα πω και στην Ελλάδα κόντεψε να γίνει ένα τύχημα. Μάλιστα πρόσφατα. Πριν τρία-τέσσερα χρόνια γινόταν μια άσκηση όχι για ανάσυρση αρχαίων, αλλά μια άσκηση. Υπάρχει ένα αυτό στο στρατό που λέγεται Σώμα Βατραχανθρώπων. Ε, μια ειδικότητα τέλο πάντων. Κάναμε μια άσκηση κτλ. Στην Αθήνα, στον Πυράκη, τον πήρα έξω. Και όλο ο Σεφνιδίο, ενώ δεν ήταν τα νεαρά τέτοια, ένα καρχαρία επιτέθηκε σε έναν από του πολλού. Από του πολλού, πεντέξι που ασχολούνται με αυτή την άσκηση. Ένα καρχαρία μπήκε και πώς πρόλαβε και πώς επιτέθηκε σενα ένα, αλλά ευτυχώ, γρήγορα πρόλαβαν και τον αντιμετώπισαν και δεν τον σκότωσε τον άνθρωπο. Αυτά τώρα, πριν 3 τεσσερα χρόνια. Δηλαδή, ο βυθό έχει και τα. Δεν τόσο ιδηλιακά όπω είδαμε τώρα, μόνο με τα ωραία χρώματα και με τα ωραία τέτοια. Σα είπα, πολλέ φορέ με τι έρευνε αυτέ ή στι έρευνε αυτέ ανεβρίσκονταν και υπολείμματα, ναυάγια βέβαια, αλλά Ναυάγιο, όχι ολόκληρο όπω βλέπετε. Καμιά φορά βρήκαν τον Τιτανικό, βρήκαν το ένα, βρήκαν το άλλο. Βρίσκονταν υπολείμματα ναυάγιο. Α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, ε, όπου φαίνεται, νομίζω, αν καλά θυμάμαι τη σειρά του. Ναι, λοιπόν, εδώ είναι πώ βρίσκεται ένα ναυάγιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλοίο το οποίο ναυάγησε έξω από την Κερίνια. Δεν είχε βέβαια αυτά τα οριζόντια σίδερα και τα τέτοια, το πλέγμα αυτό που βάζουν με τα αρχαιολόγια για λόγου άλλου κτλ. Σκεφτείτε μόνο του πυθμένα, τα, τα, ξύλα. Ή το, το ποδόσταμο στη μέση, ή όλα αυτά τα. Ε, όλα αυτά τα, τα, πλάγια ξύλα και τι τραβέρσε και όλα αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν σώθηκε στην Κυρίνια. Και με, με μεγάλη προσοχή, με, 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 εργασία μηνών και μηνών και μηνών, για να μην διαλύθει. Γιατί αυτό όπω καταλαβαίνετε δεν είναι να του δέσει σε ένα βίντεο από τη μια και από την άλλη μεριά και να το σηκώσει, την ίδια ώρα θα διαλυθεί. Χρειάζεται λοιπόν μια πάρα πολύ προσεκτική δουλειά μηνών για να μπορέσει αυτό το καράβι να σηκωθεί από εκεί πέρα, αυτό το, το υπόλοιμα έστω, να σηκωθεί από εκεί πέρα, να βγει στη στεριά και να πάει σε μουσείο. Καταλαβαίνετε τι κόπο θέλει. Για δείτε λίγο λοιπόν, την επόμενη εικόνα. Αυτά γίνανε έξω από την Κυρίνια. Να το εδώ στο μουσείο. Βλέπετε τη διαφορά τη εικόνα τη μια από την άλλη. Εδώ λοιπόν είναι στο μουσείο. Αυτά τα καράβια, λοιπόν, τα εμπορικά, όσα βρίσκονται στο υποτύπων έτσι πολύματος, είχαν μέσα τους το εμπόριο, πολλές φορές βέβαια, το εμπόρευμα το οποίο μετέφεραν. Για δείτε μια εικόνα στην επόμενη προσέγγιση, για δείτε μια εικόνα παλιών αρχαίων αμφορέων. Αυτή λοιπόν ήταν αμφορείς, αυτή είναι η αμφορείς, δηλαδή είναι τα, τα αγγεία εκείνα, τα, δοχεία, τα αγγεία εκείνα κτλ. μέσα στα οποία τοποθετούσαν τα προσμεταφοράν λάδια ή οτιδήποτε άλλο υγρό βέβαια ήθελαν να μεταφέρουν. Ε, δείτε και την επόμενη εικόνα. Αυτά τα, τα, προηγούμενα, τα προηγούμενα που είδατε τώρα είναι σε πλοίο που βρέθηκε στην Ελλάδα. Εδώ ένα πλοίο γεμάτο αμφορείς οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν σπάσει, δηλαδή, δηλαδή όσοι σπάσαν με την πρόσκρουση του πλοίου στο βυθό, πριν δύο και τρεις χιλιάδες χρόνια, σπάσαν. Όσοι δεν έσπασαν όμως, στο νερό μέσα, επειδή είναι και ανοιχτή αν αυτή, δεν είχαν δηλαδή πιέσεις με κάποιο τρόπο, ούτε απ' έξω, ούτε από μέσα, ούτε τίποτα, βλέπετε ότι διατηρήθηκαν απολύτως ακέραιοι. Και εδώ είναι ίσως η πρώτη προσέγγιση που κάνει ο Δίτης, αυτή, αυτή, η αμφορής είναι από άλλο ελληνικό πλοίο που ναυάγησε έξω από την Αλικαρνασσό. Και αυτοί οι αμφορείς λοιπόν βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο της Αλικαρνασσού. Ε, για όσου ίσω ταξιδεύουν προ τα εκεί και τα λοιπά και ψάχνουν ποια είναι η Αλικαρνασσός και θέλουν να πάνε και τα λοιπά, είναι το Μποντρούν σήμερα. Μποντρούν λέγεται, είναι η παλαιά Αλικαρνασό. Ε, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ Κοιτάξτε, εδώ είναι σκελετός πλοίου. Τι σκελετός, το μόνο που σώζεται από αυτό το πλοίο ήταν η εγκάρση δοκή του πυθμένα, βλέπετε, στην κατασκευή του σκελετού. Τα σίδερα, τα ημικυκλικά που βλέπετε δεξιά και αριστερά, είναι πρόσθετα από τους τεχνικούς σήμερα για να σταθούν, να στηριχθούν τα μεσαία ξύλα. Δηλαδή τα σίδερα δεν είναι αρχαία, δεν είναι παλιά. Αλλά αλλά έχουν προσθέσει και σωστά σε αυτή την απεικόνηση και μία, ένα, μια επιφάνεια, πώς να το λέω ένα, ένα τετραγωνικό, δύο τετραγωνικά μέτρα εκεί πέρα, όπου έχουν απάνω εκεί ευρήματα που βρέθηκαν ακριβώς σε αυτό το ναυάγιο. Και επίσης, ας δούμε και την επόμενη εικόνα, ε, σε αυτό το ναυάγιο βρέθηκαν αμφουρίς, όπω αυτό, στο ίδιο ναυάγιο. Δείτε και την επόμενη. Έτσι ήταν οι αμφορεί, α πούμε, τη Θάσου, τη Χίου κτλ. που βρίσκονταν εκεί. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι η εικόνα, μια εικόνα μάλλον, του πώ ανελκύονται είτε αυτούς οι αμφορείς, είτε θράψματα, γιατί όπως ξέρετε και το κάθε τι, το πιο παραμικρό, αντικείμενο 2.500 ετών, α είναι θράσμα, α είναι σπάραγμα χειρογράφου, α είναι, α είναι, α είναι, έχει την αξία του. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώ αυτό που σα έλεγα, πώ τα βάλανε πάνω σε μια παλέτα, σε μια υποδοχή, τα δέσαν για να μην πέσουν κάτω κατά την ανέλκυση και δέσαν πάνω σε αυτά αυτό το μπαλόνι και προφανώ με κάποιο σήμα υποθέτω, ειδοποιούν από πάνω, του από πάνω, να φουσκώσουν αυτό το μπαλόνι με νερό και σιγά σιγά στην επόμενη φάση θα ανασηκωθεί και θα ανελκυστούν οι αμφορείς. Ας πάρουμε την εικόνα. Πολλοί αμφορείς βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως ίσως αυτή που είδαμε. Σε καλύτερη ακόμα κατάσταση τους βλέπουμε στο μουσείο, στα μουσεία, όπου εφιέστανται και μια επεξεργασία. Στις περισσότερες όμως φορές, με το πέρασμα των αιώνων, παρένθεση για να το συνδέσουμε και με κάτι, σας είπα ότι τα πλοία και τότε και τα σημερινά, κάθε τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουν στη στεριά, επ, επιθεωρούνται τα ύφαλα κτλ. Γιατί κολλούν απάνω εκεί πεταλίδε, κολλούν πράγματα τα οποία δυσχεραίνουν τον πλού, επιβραδύνουν τον πλού και τέτοια. Ε, Όπω στην Καρίνα, στα ύφαλα κολλούν όλα αυτά τα πράγματα, όταν αμφορεί κάθουν 2 και τρει χιλιάδε χρόνια μέσα στο νερό, χωρί να του καθαρίσει κανένα, δεν είχαν καν την εικόνα αμφορέω και μπορεί κανεί. Εάν δεν είναι ειδικό όπω είναι οι αρχαιολόγοι ή ή δείτε στι αρχαιολογικέ υπηρεσίε να μην καταλάβει καν ότι είναι αμφορέα. Και για παράδειγμα, δείτε αυτόν εδώ τον αμφορέα. Αυτό είναι αμφορέα τώρα. Θα μου πείτε πούντο αμφορέα. Εδώ, σαν σα μαγική εικόνα, πούντο για αμφορέα. Λοιπόν, ο αμφορέα είναι ε, το κάτω μέρο, εκεί που το πορτοκαλί χρώμα, είναι το σώμα του αμφορέα. Το μόνο που μπορείτε να, από το οποίο μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι αμφορέα είναι τα χειρούλια του. Τα οποία και στα αρχαία χρόνια λεγόταν οτιά, παρμένα από, το, από μια, μια λέξη ομυρική. Ε, τα ουα ή κάπως έτσι, τα, ο, τα οτία, τα αυτάκια, τα αυτιά δηλαδή. Λοιπόν, δείτε τα δύο χερούλια, δεξιά και αριστερά, στη μέση, στη μέση τον, τον λαιμό του αμφορέα και κολλημένα πάνω όλα αυτά, ε, όλα αυτά που σας είπαμε το πέρασμα των αιώνων μέσα στη θάλασσα. Αυτά, αυτά, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, με ειδικό τρόπο, με ειδικές ουσίες, με ειδικά βουρτσάκια και με πολύ 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 μεγάλη προσοχή αφαιρούνται. Γιατί τα ξένα σώματα, τα κοχύλια, τα κουλημένα και τα αυτά, ναι μεν έτσι βρέθηκε ο αμφορέας, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στο έβριμα αυτό. Αντιθέτω, εμποδίζουν και τη θέασή του και τη μελέτη του. Γιατί καμιά φορά, σα είπα και πριν, δείξαμε νομίζω κιόλα και σχέδια πάνω σε αμφορεί κτλ. Αφαιρούνται λοιπόν αυτά. Και με μια λέξη δηλαδή, να ξέρετε ότι οι αμφορίε που βλέπουμε όλοι εσεί και εγώ και όλοι στα μουσεία, εδώ στην Τουρκία, όπου, όπου ήταν τα παραθαλάσσια τη Μεσογείου, δεν βρέθηκαν έτσι που του είδατε. Και επίση ένα μεγάλο μέρο αμφορέων ήταν, για δείτε λίγο, για δείτε λίγο, αυτοί καταλήγουν σε μύτη κάτω. Τη βλέπετε τη μύτη, κάτω. Αυτή λοιπόν στην ελληνική γλώσσα. Ε, μάλλον εννοείται στην ελληνική γλώσσα, ήθελα να πω στην, στην γλώσσα τη αρχαιολογία. Αυτοί λέγονται Οξυπίθμενοι αμφορεί. Δηλαδή αμφορεί που καταλήγουν σε πυθμένα οξύ. Μητερό δηλαδή. Οξυπίθμενοι, οξυπίθμενοι αμφορεί. Θα μπορούσε κανεί λοιπόν, α, όταν φτάνανε εκεί που θέλανε να του πουλήσουν, να του δώσουν ή του είχαν αγοράσει από το, το πλοίο, πώ θα στηρίζονταν αυτοί οι αμφορεί. Πώ θα στηρίζονταν. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Ένα πλοίο, ναυαγισμένο, πάλι ο πυθμένα σώζεται. Συνήθω ο πυθμένα σώζεται σε αυτά τα πλοία γιατί έχει πιο χοντρά ξύλα. Λοιπόν, ε, εδώ βλέπετε πάλι οξυπίθμενους ξυπίθμενου αμφορεί, ακόμα μέσα στο ναυάγιο, του οποίου βέβαια αργότερα θα πάρουν. Ε, και δύο εξηγήσει υπάρχουν. Α πάρουμε την εικόνα. Η μία, η επικρατέστερη, είναι ότι αυτοί οι αμφορεί ε, που ταξίδευαν με αυτά τα πλοία, γιατί τα ταξίδια κρατούσαν εβδομάδε και μήνε κτλ. Και Ήταν έτσι για να μπορούν ευκολότερα να εμπίγνυνται, να μπαίνουν μέσα σε ειδικέ υποδοχέ του πλοίου, ένα δίπλα στον άλλον, ούτω ώστε στη θαλασσοταραχή και να μην σπάζουν, που ήταν μεγάλη ζημιά αφού, αφού αυτό ήταν το εμπόρευμα, αλλά κυρίω να μην υπάρχει κίνδυνο μετακίνηση τους, μετατόπιση τους. Γιατί ένα χαμφορέα ή πολλοί, αν είχαν ίσιο πάτο, ίσιο πυθμένα, όταν το πλοίο έκανε του μεγάλου διατυχισμού που έκαναν αυτά τα μικρά πλοία στη Μεσόγειο, όλα μαζί θα φεύγανε από τη μια μεριά και όλα από την άλλη. Και ήδη αιώνε πριν, οι πλοίαρχοι, οι ναυτικοί των χρόνων εκείνων, είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο τη μετατόπιση του φορτίου. Από τότε ακόμα όπω και σήμερα, σήμερα ο φόβο και ο τρόμο των ναυτικών είναι η μετατόπιση του φορτίου. Θα το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει. Αυτά λοιπόν τα πλοία, όπω είδατε, είχαν ειδικέ υποδοχέ. Γιατί στη στεριά τα πιθάρια και οι μεγάλοι αμφορεί. Τα πιθάρια και οι μεγάλοι αμφορεί. Καταρχά, με συγχωρείτε, τώρα βλέπω ότι πήγε και μισή ώρα. Α βάλουμε το 729-219. Δεν πειράζει που είναι εξειδικευμένο το θέμα. Μην διστάσετε αν οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε. Γιατί έχω παρατηρήσει και από άλλε εκπομπέ, ακόμα και στα πολύ εξειδικευμένα θέματα, πάντοτε κάποιο ή κάποιοι θέλουν να προσθέσουν κάτι ή να ρωτήσουν κτλ. Θα ευχαρίστω να το κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, α, ναι, 729, βλέπω 219. Λοιπόν, στη στεριά, τα πιθάρια, και μας αυτό ήταν, ίσως είναι απορία και κάποιων ανθρώπων, πολλών, με το είχα ρωτήσει μια φορά σε ένα σχολείο, σε ένα λύκειο, σε μια διάλεξη. Μου είπε ένα παιδί, αφού μιλήσαμε λίγο εκεί πέρα και αρχίσαμε να μιλάμε τα παιδιά, μου λέει: Μα καλά, έχω δει λέει και εγώ πιθάρια. Στην εκεί στα μουσεία, τεράστια, δυο μέτρα, πώ πέρναν από εκεί μέσα το λάδι, πώ πέρναν από εκεί μέσα τα σιτηρά οι άνθρωποι. Βάζανε καμιά σκάλα, ανεβαίναν κάπου για να τα πάρουν τα σιτηρά. Τα πιθάρια στην, στην αγροτική ζωή τη αρχαία Ελλάδα ήταν μπιγμένα στη γη. Δείτε λίγο μια εικόνα από την Κρήτη. Από το ακροτήρι τη Κρήτη, δείτε λίγο. Ε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εν τη ρήμη του λόγου, από το ακρωτήρι τη Σαντουρίνη. Ε, δείτε λίγο. στο ακροτήρι λοιπόν τη Σαντουρίνη, αυτά που βλέπετε οι στρογγυλέ οπέ, είναι το άνοιγμα του πυθαριού. Δηλαδή, τα δυο μέτρα που είναι αυτό το πυθάρι, το ένα μέτρο, το ένα, όσο είναι το κάθε τεράστιο πυθάρι, είναι κάτω από τη γη. Δίπλα-δίπλα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι, δεν χρειαζόταν να σκαρφαλώσουν κάπου για να πάρουν ε, αυτό που σας είπα, το λάδι, το, το ένα, το άλλο πράγμα. Ήταν μέσα στη γη τα πιθάρια και προεξήχαν μόνον τόσο όσο βλέπετε τώρα. 40 πόντους, μισό μέτρο πάνω από τη γη για να, για να μπορεί να σκύβει κάποιο να παίρνει το λάδι. Και όλα αυτά, ναι αμέσως σε ένα δευτερόλεπτο θα πάρουμε το σε ένα δευτερόλεπτο. Όλα αυτά λοιπόν είχαν και αυτό το, το σκέπασμα, το καπάκι για να προφυλάσσονται και από τα από τι πέτρε, από τα χώματα, από τα ζώα που ενδεχομένω του αγρού που κυκλοφορούσαν εκεί πέρα και μπορούσαν να πέσουν μέσα. Α, έτσι λειτουργούσαν λοιπόν τα πιθάρια. Οπότε εδώ πέρα δεν χρειαζόταν να έχουν καμιά μύτη. Και θα σα πω και κάτι σχετικό με αυτά τα πιθάρια, αλλά επειδή η τεχνική μα μου λένε ήδη είναι πολύ τηλεθεατέ στη σειρά, να, το, να, να δούμε και το λέμε μετά αυτό. Παρακαλώ, σα ακούμε. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Η πατρίδα μας ως τόπος θαλασσινός βρίθει ναι. ονομασιών που προέρχονται από το πλοίο και μάλιστα από το ναυς όπως ναυπηγός, ναυμαχία, ναύαρχος, ναυτικός, ναυαγός, ναυσυπλοεία. Έχουμε τόπους όπως ναύπλιο, ναύπακτος, ονόματα όπως ναυσικά, ναυκράτιος, ακόμη και σε παροιμίες. Ναυκρατούσα, ένα πλοίο του εμπορικού ναι. πολεμικού ναυτικού είναι ναι, ναυκρατούσα. ή ναυκρατούσα. Ε, ναι, ή έλλη και τα λοιπά. Λοιπόν, ακόμα και σε παροιμίες και μάλιστα σε παροιμίες που δεν πάει το μυαλό μας προέρχονται από ονομασίες Πλειών, όπως η πολύ γνωστή που λέει «Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά» ναι. όπου η Αχλάδα επί ενωτοκρατίας ήταν ένα είδος πλοίου. Ναι. Όταν λοιπόν αυτι, τα, τα όπλα λοιπόν τα έβαζαν στο βαρκάκι πίσω από την Αχλάδα και οι κάτοικοι των νησιών όταν έβλεπαν αυτό το είδος την Αχλάδα να έρχεται κοιτούσαν αν υπάρχει το βαρκάκι από πίσω για να δουν αν έχουν όπλα αυτοί ναι. που έρχονται. Και έτσι βγήκε η πολύ γνωστή παροιμία πίσω έχει Αχλάδα την ουρά όπου η Αχλάδα είναι και αυτή ακόμη πλοίο. Τα πάντα μιλούν για τα πλοία σε αυτή τη χώρα και τη θάλασσα. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ε, και μάλιστα παλιότερα είχαμε κάνει και μια άλλη εκπομπή, ακόμα πιο εξειδικευμένη από τη σημερινή, για τι ονομασίε των μερών του πλοίου στον Όμηρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Γιατί αυτό... Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι. Ε, δεν δε, τη... Δηλαδή. Ε, δηλαδή, δεν τη, δεν θυμά... γιατί 34 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Ναι. δεν ξέρω το Ναβαρίνο, αν δεν, δεν το γνωρίζω τώρα, το σκέφτηκα. Το Ναβαρίνο, Ο, το Ναβαρίνο δε να ναι, ναι, δεν φαίνεται να είναι. δεν φαίνεται. Να είστε ναι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Σε αυτά τα πιθάρια των αρχαίων χρόνων αναφέρεται και το. κάτι στα γερον... στο γεροντικό. Θα μου πείτε τώρα, έχει σχέση το γεροντικό με την αυσυπλοεία. Καμία σχέση δεν έχει, αλλά όλα συνδέονται με ένα αόρατο νήμα τη γλώσσα, α πούμε, κτλ. Κοιτάξτε κάτι τώρα. Θα ξέρετε ότι η δίκηση του γεροντικού. Α, <laughs> καλά, καλά. Μην διστάζετε να μου το λέτε, γιατί έχω... στου τεχνικού μα μιλάω. Πράγματι, όταν είναι η ώρα των τηλεθεατών, όσο ενδιαφέρον και να είναι αυτό που λέμε, είναι η ώρα του. Αλλιώ δεν θα βγάζετε τηλέφωνα. Σα ακούμε λοιπόν, καλησπέρα. Ε, καλησπέρα. Αλη... Χρυσό Χρόνια πολλά. Αλή... Καλά. Σας... έχουμε, τι να σα πω, κατά συγκινηθεί να, σας Α, να είστε καλά. Ε, εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή με έχουμε ενθουσιαστεί. Σα ευχαριστούμε ναι, πάρα πολύ. Να είστε πολύ. Καλά. Και ήθελα να σα πω ότι στον Πειραιά υπάρχει οδό νεοσύκων. Ναι, των αφήγειων. Ναι, ναι. Συγγνώμη, τον, τον Τον... ναι, ναι, το, ναι. Το, ναι, συγγνώμη, ναι, το, ναι το, ναι, τον, που... πάρκι, τον πάρκινγκ τον πάρκινγκ που, τον που τον πλείο, με... Ναι. με, εξαιρετική ας πούμε λεπτομέρεια ναι. ευχόμαστε να έχετε υγεία και να μας χαρίζετε αυτές τις εκπομπές και εσείς και όλος ο κόσμος <laughs> να έχετε να υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά Συγχαρητήρια. ναι, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια γιατί γι' αυτό γίνεται η εκπομπή για να ευχαριστιέστε Ακούγοντα κάτι άλλο που ίσως είναι δύσκολο να το ακούσετε αλλού. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα πιθάρια να, τα, να συνδέσουμε με κάτι άλλο. Θα ξέρετε λοιπόν από το γεροντικό, κάποτε στο Ναβάρ Σένιο ήρθα. <laughs> ξέρετε, μεταξύ δύο τηλεφωνημάτων θα λέω μια λέξη όσο προλάβω. Οπότε στο τέλο θα βγει το. στου τεχνικού μα πάλι το λέω. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε λοιπόν. Ορίστε. Ορίστε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Χριστό ανέστη. ανέστη. Λοιπόν, ε, είπατε για τη λέξη νεοσυκό αν χρησιμοποιείται σήμερα. Ναι. είναι αυτοπρόσκοποι τη Θεσσαλονίκη έχουν τη βάση τους εδώ στο καραμπορνάκι. Ναι. Εκεί μέσα έχουν τρει νεοσύκου. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Αν έχουν τρει νεοσύκου, μπράβο στου προσκόπου του, στους ναυτοπροσκόπους του ναυτοπροσκόπου τη Θεσσαλονίκη που το διατηρούν αυτό. Αλλά, αλλά αυτό που σα είπα, μάλλον δεν αλλάζει αυτό που είπατε εσεί. Γιατί όταν λέω και εγώ δεν χρησιμοποιείται η λέξη, ενώ στον μέσο πολίτη. Δεν εννοώ τώρα σε εξειδικευμένε ομάδε όπω είναι οι ναυτοπρόσκοποι ή οι ναυτικοί ή ξέρω εγώ ε, ας πούμε, ε, αν μπει κάποιος ότι η λέξη δίαρμα, το δι με γιώτα, δεν χρησιμοποιείται στη, στην κοινή ελληνική. Και πει ένας άλλος, ξέρεις όμως όλοι οι αξιωματικοί της σχολής, σχολής ε, δοκίμων που βγαίνουν ξέρουν τη λέξη δίαρμα. Την ξέρουν. Την ξέρουν. τη μέτρησε αυτή με τη μέθοδο αυτή του δίαρμα. Αλλά όταν λέμε μιλείτε ή μια λέξη, μια φράση κλπ, εννοούμε για το σύνολο των ανθρώπων και όχι για εξειδικευμένες τάξεις. Πάντω είναι σωστό αυτό που λέτε. Ε, δεν διατέλεσα ποτέ ένα αυτοπρόσωπο για να το ξέρω ο ίδιο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αφού το λέτε έτσι είναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, εγώ. Εσεί. Α, ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά που <coughs> ζω, επικοινωνώ πάλι μαζί σα. Να είστε καλά. Κύριε Λογοδέτη, να είστε καλά. Από Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι. Ε, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Δύο ήθελα να κάνω, αλλά την πρώτη με κάλυψε ναι. Τον νεό. Ναι. 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 Το άκουσα και εγώ στην αρετσού εδώ στην αρετσού. Ναι. Αφού το λέτε κι εσεί σίγουρα είναι έτσι, ναι, ναι αλλά ήθελα να κάνω μια άλλη παρατηρήση αν μου επιτρέπετε δεν ξέρω αν ε, έχω δίκιο εγώ ή εσείς αλλά πάντως ναι. ε, θυμάμαι επειδή οι γέροι θυμούνται πολύ καλά τα, τα μικρά τα τους ε, Τώρα... ε, ότι το πρώτο βαθισκάφος ήταν καμωμένο από κάποιον πικάρ βέλγο ή γάλο δεν ξέρω πάντως με χρήματα του Βελγίου έγινε το πρώτο βαθισκάφος όχι, ο, ο, ο Κουστό δεν είχε βαδισκάφος. Είχε κατασκευάσει ο Πικάρ και η πρώτη του επίδοση ήταν γύρω στα 1500 μέτρα ε, βάθος. Και τελικά είχε κατασκευάσει δύο ναι. εκ των οποίων το δεύτερο είχε φτάσει... δεν ξέρω αν θυμολογείται απλώς ή είναι σίγουρο... Τα 11.000 όχι, όχι, μέτρα. Θα σας πω τώρα. Όχι, όχι. Ο Πικάρκ το είχε κατασκευάσει το, ναι. ε, το πρώτο ε, βαδισκάφος το, περίπου το 1945-47 εκεί πέρα. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ε, εδώ σημαίνει το εξή: Περίεργο ότι και οι δύο έχουμε δίκιο. Γιατί έχουμε δίκιο. Ε, καταρχάς δεν είπα όσο θυμάμαι ότι ο, Πικάρκ, ο, συγγνώμη, ότι ο Κουστό Κατασκεύασε το πρώτο βαθισκάφο. Ο Κουστό χρησιμοποίησε ένα βαθισκάφο, αλλά ποια είναι, ποια είναι η διαφορά μα και γιατί έχουμε δίκιο και οι δυο. Ο Πικάρ δεν ήταν αρχαιό, ούτε ασχολήθηκε με την ενάλεια αρχαιολογία. Ο Πικάρ, και είναι γνωστό το όνομα, πολύ γνωστό το όνομα του Πικάρ στην τεχνολογία, την αυπηγική και στα βαθισκάφη. Ο Κουστό ήταν αυτό, γι' αυτό και ο πολύ γνωστό παγκοσμίω είναι ο Κουστό, ήταν αυτό ο οποίο επέλεξε την ικανότητά του αυτή, τη δραστηριότητά του και τα λοιπά, να τη διοχετεύσει στην αρχαιολογία. Βεβαίω, υποθέτω, επαμοιβή και όταν η Ελλάδα νίκαιζε το, το σκάφο του, την καλυψό και ξέρω εγώ τι, θα πληρωνόταν ο άνθρωπο όπω και στην Αίγυπτο, όπω και στο Μαρόκο, όπω και παντού. Αλλά αυτό είναι άλλο. Κάποιο επάγγελμα έπρεπε να κάνει. Αυτό ήταν ο μόνο, αυτό ήταν ο πρώτο που χρησιμοποίησε βαθύ σκάφο. Και μια ακόμα παρατήρηση ενό δευτερολέπτου. Ούτε πικάρ. Πικάρ ήταν ο πρώτο που έκανε βαθύ βαθισκάφος έγινε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ένα κατασκεύασμα που χωρούσε έναν άνθρωπο και κινεί με μοχλούς. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος έχει την ιδέα για κάτι, πολλά χρόνια αργότερα μπορεί να υλοποιηθεί τέλεια αυτή η ιδέα. Ο πρώτος, λοιπόν, ήταν το 1907, δηλαδή, πολύ παλιότερα, και από τον Πικάρ. Απλώς αυτά ήταν πια τα, τα σωστά τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Παρακαλώ. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι. ναι. Λοιπόν... Ε, να σας πω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα τρεις φορές να σας το πω για τα πιθάρια αυτά Πάει λοιπόν ένας μοναχός στην έρημο του Σινά Της Θηβαΐδας εκεί κάτω της Νητρίας Πάει λοιπόν στον Γέροντα Αρσένιο και του λέει Γέροντα ο τάδε αδελφός στην τάδε Καλύβα Έχει συνήσακτον Συνήσακτος στα αρχαία θα πει μια γυναίκα που συγκατοικεί μαζί του ε, Πράγμα εξωφρενικό για μοναχό Έχει συνήσακτον να κάτι να κάνουμε, κάτι να δείξουμε. Ε, να πάμε να δούμε, να τον μαλώσουμε, να τον διώξει. Του μαζεύει ο Αρσένιο, σηκώνονται πάνω στην καλύβα αυτή. Ο, ο μοναχό του είδε από μακριά να έρχονται. ήξερε ότι έφτυγε και πιάνει αυτή τη γυναίκα λοιπόν και την κρύβει σε ένα πιθάρι. Τέτοιο. Δεν την ανέβασε δυο μέτρα ψηλά, ούτε σε ένα τέτοιο πιθάρι την κλείνει τη γυναίκα, βάζει και το καπάκι από πάνω να περάσει ο έλεγχο, να περάσει η μπόρα. Μπαίνουν μέσα στην καλύβα. Ο γέροντας Αρσένιο όμω, με το προορατικό που είχε, με τα μάτια τη ψυχή του δηλαδή, είδε τι έγινε. Ήξερε τι έγινε. Μπαίνουν μέσα λοιπόν, αρχίζουν να ψάχνουν οι αδελφοί και λέει ο γέρον Αρσένιο, εγώ παιδιά μου κουράστηκα από την οδηπορία με στην έρημο, θα κάτσω να ξεκουραστώ, ψάχτησε και πάει και κάτι θα πά στο πιθάρι. Ε, ψάξαν οι άλλοι, δεν βρήκαν τίποτα, δεν βρήκαν τίποτα και σηκώνονται να φύγουν. Του λέει ο Γιώργο Αρσένιο, φευγάτε, προχωρήστε. Εγώ είμαι λίγο κουρασμένο ακόμα. Θα έρθω σε πέντε λεπτά να σα προλάβω. Φεύγουν αυτοί, μοναχοί, καλά, καλά. Και κατά των γεροντικών, ο Γιώργο Αρσένιο τον φώναξε τον μοναχό, του λέει: Κοίτα να δει, κοίτα να δει, ξέρω τι γίνεται, να την αποπέμψει, όπω λένε τα γεροντικά, να την αποπέμψει τη γυναίκα κτλ. Αλλά εγώ την έκρυψα όχι για να καλύψω το αμαρτημά σου που πρέπει να το αποκαταστήσεις, αλλά ακριβώ για να διδάξω στου δικού μου ότι δεν πρέπει να έχουμε την καταλαλιά. Δεν πρέπει να σπέβδουμε εμεί να ανακαλύπτουμε και να θεατρίζουμε. Να πούμε και καμιά λέξη τώρα αρχαία, και να θεατρίζουμε του συνανθρώπου μα. Ούτε αυτοί έμαθαν τίποτα, ποτέ, αλλά εσύ θα φροντίσει να την στείλει στην Αλεξάνδρεια πίσω τη γυναίκα αυτή. Και έτσι κατά τον γεροντικό βέβαια πάντοτε, ο σοφό αυτό, α πούμε, τη ερήμου εδίδαξε, έφερε τον άλλον εις δρόμων Θεού χωρίς να τον εξευτελίσει, χωρίς τίποτα και διδάσκοντας και τους δικούς του υποτακτικούς για την καταλαλιά και για όλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν κλείνει η παρένθεση, ε, σας ακούμε Ορίστε Εγώ μιλώ, εσείς ομιλείτε και πάλι Χριστός Ανέστη ναι, Λογοθέτη, ναι, λογοθέτει ναι, το απόψινο θέμα πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό για τη λέξη Ναύκρατην που είπατε ναι. στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας υπήρχε μια Μητρόπολη Ναυκράτηδος Ναι, και ο τελευταίος επίσκοπος της ήταν κάποιος Κύριλος ο οποίος περί τα τέλη της ζωής το έμενε στην Κύπρο και τον είχα γνωρίσει ναι. ε, τώρα όσον αφορά για το Μουσείο του Καΐρου το οποίον έτυχε να το επισκεφθώ εκείνο που μου έκανε εντύπωση στην είσοδο του μουσείου και πίσω από την πόρτα δεξιά στον τοίχο είδα αναμνηστική πλακέτα που έγραφε στα λατινικά τη λέξη «Ηρακλεόπολης», το οποίο αυτό σημαίνει μουσεί. ότι η ελληνική ιστορία έχει παντού τα σημάδια της. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα ρωτήσω Σας... κάτι, ναι, πριν κλείσετε, ναι. στο παλιό μουσείο του Καΐρου ή σε αυτό που κάναν τώρα? Ε... Πότε Αυτά... πήγατε? ήταν κατά το θέρος του... Θα σας πω γιατί σας ρωτώ. Ναι, ναι. Το, το 1987... Το παλιό, Ήτανε... το παλιό μουσείο. Α, λοιπόν, το εκεί πάλι. που έγιναν ναι. και τα γεγονότα πέρσι που βλέπετε τις διαδηλώσεις, εκεί ήταν το παλιό μουσείο του Καϊρού. Ακούστε κάτι. Όπως λέμε λοιπόν ήταν η Ερακλειόπολης, ήταν η Κάνοπος, ήταν το ελληνικό αποτύπωμα παντού. Να σας πω όμως κάτι, εσάς αυτό σας ευχαρίστησε. Να σα πω εγώ κάτι που με στενοχώρησε. Εκεί ναι. ακριβώ που λέτε. Αν θέλετε, κλείστε, το, κλείστε τη γραμμή, για να, μην, για να μπορεί να πάρει και οποιοδήποτε άλλο. Αλλά ακούστε αυτό που θα σα πω. Στο σημείο ακριβώ που λέτε, μπαίνοντα δεξιά, είναι και ένα πάγκο που πουλούσαν. Ε, κασέτε. Τώρα είναι τα, τα DVD και τα τέτοια. Πουλούσαν κασέτε. Του μουσείου. Όπω όλα τα μουσεία. Των εκθεμάτων και των αυτών. Τέλο πάντων, πάω και λέω. Στην, μια κοπέλα, ευγενέστε την. Πάνω, μου δώσουν και με, να αγοράσω μια κασέτα κτλ. Ναι, ναι, μου κατεβάζει μια. Μου λέει, το σύστημα λέει στην χώρα σα είναι παλ ή σε καμ. Αυτά ήταν δύο, τότε το μάθα και εγώ, δύο, δύο τύποι τηλεοράσεων. Παλ και σε καμ. Ακόμα το θυμάμαι τώρα. 15 χρόνια ιστορία, ακόμα τη θυμάμαι τις λέξη. Είναι πάλι σε καμ. Λέω, ωραία, κουρίτσι μου, δεν ξέρω τι είναι το ένα και τι είναι. Μη στεναχωριέστε, λέει. Πολλοί δεν τα ξέρουν αυτά. Έχουμε έναν πίνακα εδώ από πίσω λέει, όλων των χωρών. Θα σα πω εγώ, λέει, τι είναι το σύστημα και θα σα δώσω την κατάλληλη υλικά Γυρνάει σε έναν πίνακα πίσω από την πλάτη τη, εδώ τον έβλεπα και εγώ του. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Ψάχνει στο γκρι. Λέω, δε στο έτσι, ρε παιδί μου, κοίταξε στο έτσι. Μήπω μήπως ελά, μήπω. Να μην σα τα πω λόγο. Υπήρχαν 150 χώρε του κόσμου και δεν υπήρχε η Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ τόσο στενα... Βέβαια, εγώ μπήκα άλλη αυτή. τη πήρα και ήταν πολύ φθηνέ αυτέ οι κασέτε. Δεν ήταν 20 λίρε, νομίζω ήταν και αιγυπτιακέ. Τίποτα. Πήρα και τι δύο, πάλι σε κάμπλο, φέρτε και τι δύο. Ε, Α πετάξουμε τη μία, θα μα μείνει η άλλη. Αλλά μου έκανε και στενοχωρέθηκα τόσο πολύ. Ε, στο νέο μουσείο τώρα υπάρχει και στοιχειοδό, υπάρχει η Ελλάδα εκεί πέρα. Αλλά τόσα μιλητέα πια ήταν η Ελλάδα, η οποία άφησε τέτοιο αποτύπωμα στην Αίγυπτο, που ούτε καν τι, 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 στον πίνακα πάνω να είναι το όνομα Ελλάς ή Γκρίς κάτι παρόμοιο. Τέλος πάντων, καμιά φορά αυτό που σε κάνει να χαίρεσαι, να βλέπεις Ιρακλειόπολης, να βλέπεις Κάνοπος, να βλέπεις όλα αυτά που βλέπεις και στο Μουσείο του Καϊρου και στα υπόλοιπα μουσεία, και να μην βλέπει το όνομα, ούτε να παξιούν δηλαδή, να βλέπει την Γκάνα, να βλέπει το, το Καμερούν, να βλέπει ό,τι να είναι και να μην υπάρχει Ελλάδα. Τέλο πάντων, ιστορίε τώρα από το Μουσείο τη Αιγύπτου. Λοιπόν, σα ακούμε, παρακαλώ. Α, λοιπόν. Ε, λέγοντα λίγο, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Τώρα και εγώ Αυτή λοιπόν είναι ε, αμφορή καρχιδό, κα, τη Καρχιδόνα. Αυτέ του αμφορεί χρησιμοποιούν στη μεγάλη, την πελώρια αγορά τη Καρχιδόνα, την οποία ίδρυσε η Διδό. Ε, όταν, κατά τη μυθολογία, βέβαια, όταν η Διδό λοιπόν η Βασίλισσα τη Τύρου μάλωσε. Α πάρουμε τον αδελφό τη, ε, με τον αδελφό τη μάλωσε, α πάρουμε την εικόνα. Τσακώθηκε λοιπόν η Διδό με τον αδελφό τη, τον, την έδιωξε από εκεί πέρα, να μην πάρει το βασίλειο. Πάει στην Αλεξάνδρεια λοιπόν. Ε, της λένε εκεί ότι να μείνει εδώ, αλλά δεν έχουμε έκταση και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Λέει αυτή, δώστε μου μια έκταση και α είναι όσο πιάνει το τομάρι, η δωρά, το τομάρι μια αγελάδα, ενό βοδιού. Ε, είπε εκεί πέρα, είπαν εκεί πέρα, πόσο θα πιάνει το, 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 το τομάρι το, βοδιού. Πάει, μα πάρε, λέει, άπλωσέ έτο και πάρε το Όσο πιάνει το τομάτι του βουδιού, πάρει την έκταση. Συμφωνούμε στη χαρίζουμε. Και τι κάνει εδώ, κατά τη μυθολογία. Πιάνει ένα ψαλίδι και κόβει το τομάτι του βουδιού λεπτέ, λεπτέ, λεπτέ λουρίδε. Λεπτέ, λεπτέ, ήσαμε λίγο μεγαλύτερε από μια τρίχα, α πούμε. Και τη βάζει τη μια λουρίδα πίσω από την άλλη, πίσω από την άλλη, πίσω από την άλλη. Και κάνει έναν κύκλο, ένα τετράγωνο τεράστιο με αυτέ τι λουρίδε. Και λέει να τόσο λέει, πιάσε το, το, το τομάρι του βουδιού. Και κατά τη μυθολογία και θαύμασαν την εξυπνάδα τη βέβαια, τη διδού ε, οποία ήταν από τη Σιδώνα, συγγνώμη, και από την τώρα από τη Σιδώνα. Ε, γι' αυτό και, και βλέπετε στα λατινικά «Δουμ», συντονία, «Διντό», δηλαδή τότε ήδη διδό, η καταγόμενη από τη Σιδωνία, από τη Σιδώνα λοιπόν, μη, έχοντας, μη ξέροντας τι να κάνουν αφού το είχαν υποσχεθεί, θαυμάζοντας και την ευφία τη, παρεχόρησαν ένα μέρος τέτοιο που έγινε ολόκληρη καρχιδώνα. Με το κόλπο αυτό, με το, αυτό του βοδιού. Για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι πάτος καλαθιού, Πάτος Καλαθιού, ο οποίος έχει ηλικία τριών χιλιάδων χρόνων. Αυτά τα φυτά, αυτά τα πέσανε σε τέτοιες ε, συνθήκες υγρασίας, ξηρασίας και τα λοιπά, που διατηρήθηκαν σχεδόν όπως ε, την ημέρα που κατασκευάστηκαν. Και σώζεται αυτός ο Πάτος Καλαθιού, που είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, γιατί το καλάθι δεν σώζεται, το, 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 το χόρτο δηλαδή, Συνήθω φτύρεται πολύ πιο εύκολα από τα ξύλα. Να δούμε και την απεικόνηση ε, ενό πλοίου το οποίο υποτίθεται ότι παριστάνει ε, την αργοναυτική εκστρατεία για το χρυσόμαλον δέρα. Το οποίο βέβαια χρυσόμαλον δέρα προφανέστατα ήταν εμπορική και οικονομική. Και οι λόγοι δεν έγινε εκστρατεία αυτή για να πάρουν κανένα ε, δέρμα ή δέρα χρυσόμαλο και τέτοια. Ε, Όπω μια που λέγαμε για την. Για δείτε την επόμενη εικόνα, η οποία είναι μια απεικόνηση. Αυτή είναι μια απεικόνηση τη πολιορκία τη Τύρου. Γι' αυτό σα είπα και ήδη εδώ, ε, βιάστηκα και είπα από την Τύρου, ενώ ήταν ε, από τη Σιδώνα. Τέλο πάντων, θα μου πείτε τώρα λεπτομέρειε, αλλά αν καμιά φορά αναρωτιέστε πού ήταν ήδη εδώ, δεν ήταν από την Τύρου, ήταν από τη Σιδώνα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι μια απεικόνηση τη πολιορκία τη Τύρου από τον ε, Αλέξανδρο. Όπου οι κάτοικοι τη, οι Τύριοι, είχαν εξαπολύσει κατά του στόλου. Ε, και βρέθηκαν επίση και, ε, και εκεί ναυάγια μια μεγάλη αυτή σύγκρουση. Είχαν εξαπολύσει δύο πλοία κατά την ιστορία, ε, κατά τα απομνημονεύματα. Ο, ο Μέγα Αλέξανδρος ε, έσερνε μαζί του, έφερνε μαζί του και γραμματικού, εκτό από του επιστήμονε, και γραμματικού. Και σώθηκαν λοιπόν πληροφορίε, εξαπέλυσαν, κοιτάξτε κάτι πλοία, γι' αυτό είναι και ακριβή η απεικόνηση, τα οποία είχαν βαρέ, βαρέλια, δοχεία τώρα, βαρέλια δεν υπήρχαν τότε, είχαν δοχεία με καύσιμα. Και με σκοπό, αυτά ήταν α πούμε μεγάλα πυρπολικά, τεράστια πυρπολικά, τα ανάλογα με το 1821, τα οποία σκοπό είχαν να πέσουν απάνω στα μεγάλα πλοία τη αρμάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος, η οποία κυβερνά από μεγάλους αυτός τον νεάρχο και τα λοιπά, να πέσει απάνω και να τα καταστρέψει. Τελικά μπόρεσαν τα πλοία του Μεγάλου Αλεξάνδρου καταστρέψουν πιο μπροστά τα, τα, πυρπολικά αυτά τα τεράστια και έτσι επέτυχε η άλωση, η εκπόρθηση τη τύρου και όλα αυτά τα σχετικά. Α το πάρουμε προ στιγμή, να ακούσουμε και του τηλεθεατέ. Παρακαλώ, ορίστε. Ε, Ευαμιλώ. Ναι, εσείς. Ναι, Ανέστη. Αλη, αληθώς Ανέστη. Ε, στο Βρετανικό Μουσείο, στο ναι. Λονδίνο, μου έκανε αληθινή εντύπωση το ότι σε ένα έβριμα έγραφε το όνομα του νησιού χωρίς να λέει ότι είναι στην Ελλάδα. Τώρα, αν είναι δυνατόν όλοι οι επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου να ξέρανε το όνομα αυτού του νησιού, μένα θα μάλλον θα, ναι, <laughs> θα τον απίθαμε, συζητή, απίθαμε, το συζητήσω, δεν το συζητάμε. Αυτό ήθελα μόνο να καταφέσω. Ναι. Ναι. Εγώ, εγώ να σας πω κάτι ε, που θα σας φανεί παράξενο. Όλοι λένε... Και επειδή το Λούβρο, όπω ξέρετε, δεν μπορείς να του γυρίσει σε μια μέρα. Θέλει μέρε, κανονικά βδομάδε θέλει το Λούβρο, αλλά μπας λεπτός θέλει μέρε. Όλοι λένε λοιπόν: Πήγα στο Λούβρο, μπόρεσε είδα αυτά. Μια άλλη φορά που πήγα στο Παρίσι, είδα εκείνα. Μια άλλη φορά είδα τα άλλα. Προσωπικώ, δεν ξέρω αν είναι υπέρ μου ή όχι αυτό που θα σα πω. Στο Λούβρο, στο Παρίσι έχω πάει 100 φορέ για λόγου ποικίλου. Στο Λούβρο, μια φορά στη ζωή μου πήγα και δεν ξαναπήγα. Μια φορά πήγα. Ξέρετε γιατί. Γιατί στεναχωριέμαι τόσο πολύ, τόσο πολύ, που δεν πήγα, δεν πάω. Δεν είναι μόνο αυτό που είδατε εσείς. Δηλαδή, είναι στεναχώρια μεγάλη να βλέπει έναν από του μεγαλύτερου πολιτισμού τη ανθρωπότητα, κατακλεμμένο, καταλυστευμένο, να καμαρώνουν Γάλλοι και ω ιδιοκτήτη του μουσείου και χιλιάδε χιλιάδε ράτσε και φυλέ που τα βλέπουνε. Δεν ξέρω, ίσω παρά είμαι, το παίρνω και πολύ κατάκαρδα. Στο Λούβρο μια φορά στη ζωή μου πήγα. Κακό, θα μου πείτε, πείτε και λογοθέτη, τι το λε, Για έπαινο. Για κακό το λέω. Εντάξει, αλλά δεν στεναχωριέται κανεί. Δεν μπορεί δηλαδή να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά είναι κλεμμένα. Όλα αυτά είναι κλεμμένα. Μην ξαναπούμε πάλι για το έχουμε πει εκατό φορέ, για έλγεν και τα κτλ. Για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι ναυάγιο έξω. Ε, τάφο έξω από το λιμάνι τη Ιδόνα, όπου βλέπετε και το κρανίο και τα οστά. Βλέπετε τη σπονδυλική στήλη μετά από αιώνε ολόκληρο σε ένα κομματάκι τη διατηρείται. Και δεξιά, ακόμα και εδώ, βλέπετε ε, αγκίο. Αγκία, εδώ ένα αγγείο φαίνεται, κοντά στα οστά αυτά τα μεγάλα τη Ολένη και τα Βλέπετε και ένα αγκίο και άλλα πολλά υπάρχουν, δεν είναι αυτή ολόκληρη η, φωτόγραφία, η εικόνα. Ε, ναι, ναι, σα ακούμε, παρακαλώ, συγγνώμη, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Κύριε Λογοθετή, με εκφράζεται απόλυτα ναι, για αυτό που είπατε με τα μουσεία στην Αγγλία. Μια φορά πήγα και δεν ξαναπάω. Α, το, και άλλοι μου πάθανε αυτά, δεν Τα ίδια αισθήματα. Τα ίδια Έστικη η καρδιά μου, βλέποντάς. Εδώ, ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε, καλά, να είστε καλά. Εδώ σκεφτείτε ένα πολύ πιο ταπεινό, πολύ πιο απλό, α, ασήμαντο εντελώς, να κλέψει ένας, την οικοσκευή του σπιτιού μα. Ένα πράγμα γελίο μπροστά σε αυτά που λέμε τώρα. Και να πάει δει αυτή την οικοσκευή σε ένα άλλο σπίτι, να την καμαρώνουν, να ζουν με αυτά, δεν θα στεναχωρηθεί. Η τώρα να μην είναι οικοσκευή, να μην είναι πλυντήριο και κουζίνα και καναπέ και τηλεόραση και να είναι τα αριστούργήματα τη παγκόσμια δημιουργία. Δεν στεναχωριέσαι. Και λέω παρά να. Τέλο λοιπόν, σα ακούμε. Μιλώ. Ναι ναι παρακαλώ. Κοιτάξτε για το Λούβρου που είπατε ακριβώς το ίδιο έχω πάθει και εγώ. <laughs> Πήγα και είδα την ελληνική πτέρυγα να είναι γεμάτη. Η πρώτη πτέρυγα που επισκέπτεται ο ξένος επισκέπτη είναι η ελληνική. Και είδα ένα άγαλμα ε, περίπου ένα 20 ή ένα 30 ύψος. Αυτά που λέγατε για τα ελληνικά αγάλματα είχε πέπλο Μαρμπάρινο στο πρόσωπο μπροστά. Ένα πράγμα δεν φεύγει από το μυαλό μου. Τέτοια τελειότητα δεν έχω ξαναδεί. Κάνουν το διαφανέ με το μάρμαρο. Αυτό είναι ναι, πάρα πολύ ναι, ναι, δύσκολο. Ένα πρα... και... Δηλαδή δεν έκανε τόση εντύπωση τα άλλα, τα μεγάλα, η καρυά, τίτα, το άλλο, η Αυτερολίκη κτλ. Το... Όλα είναι εντυπωσιακά, στο... όλα. Ναι. Και μάλιστα ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θυμάμαι ε, μια φορά για... είχαμε πάει για δουλειά στην, στο Κάιρο. Για δουλειά, αλλά με πάση περιπτώσει επειδή έχω αυτή την αυτή, τρέχουμε και στα τέτοια τέλος. Μου λέει ένας λοιπόν, φίλος, δικηγόρος από εκεί πέρα, να πας λέει, στη Σαχάρα. Σαχάρα εκτός την έρημο είναι και χωριό έξω από το Καϊρό. Να πας στη Σαχάρα, να δεις το άγαλμα του Τάδε, που είναι εκεί σπουδαίο, που το έχουν μέσα σε γυάλι νηφτή, να πας στη Σαχάρα, δεν είναι τίποτα από εδώ, μισή ώρα είναι, μια ούτε θυμάμαι πως ζητάς, μια μέρα παίρνω ένα ταξί, πάω στη Σαχάρα, πράγματι. Το Κάιρο, παρένθεση, το Κάιρο, να το ξέρετε κι εσεί, είναι η μόνη πολύ που δεν τολμώ να οδηγήσω ο σε όλη, την, σε όλη τη γη οδηγό, του Καϊρού τρέμω να οδηγήσω, αυτό το, να το φοβάστε και εσεί το αυτοκίνητο. Παίρνω λοιπόν ένα ταξί, με πάει ο άνθρωπο στη Σαχάρα να δω αυτό το άγαλμα. Πάω λοιπόν και τι ήταν. Ένα άγαλμα τουλάχιστον 10, 20 μέτρα, ξαπλωτό, ξαπλωτό, σε μια υποδοχή βέβαια, σε ένα κτίριο μέσα. Απάνω από το άγαλμα ένα χοντροτζάνι βέβαια για να μην σπάσει να μην χτυπήσει, μπε πέτρα να μην πέσει άνθρωπο, τέλο πάντων. Και το έβλεπε αυτό πάνω από ένα μπαλκόνι, γύρω-γύρω, με κάγκελα το μπαλκόνι, βέβαια, και έβλεπε αυτό το άγαλμα. Ήταν ένα. Και είναι προφανώ εκεί αυτό, αυτό δεν θα μετακινείται κιόλα εύκολο. Θα νικεί τώρα στη Σακάρα, έτσι λέγεται το, χωριό. Ένα ογκοδέστατο. Το ήταν φαραώ, ήταν στρατιώτη, μπορεί να θυμηθώ τώρα μετά από τόσα χρόνια. Ένα ογκοδέστατο 20 μέτρα πράγμα με κάτι σκαλισμένα βέβαια, ρούχα, ενδύματα τα οποία ήταν σαν πέτρες πάνω στο σώμα του ε, δηλαδή δηλαδή με μια λέξη και αν δεν πήγαινα να το δω δεν θα είχα χάσει και τίποτα κατά τη γνώμη μου και σας επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι προσωπική γνώμη του καθενός τέχνη μεγάλη είχαν και αυτοί έργα μεγάλα κάνανε οι Αιγύπτιοι αλλά με έναν τρόπο που νομίζω δεν μπορεί να συναγωνιστεί την λεπτότητα των ελληνικών κατασκευών Γλυπτικο... γλυπτών. Νομίζω, δεν μπορεί. Σα λέω, έκανα ένα ταξίδι μια ώρα ολόκληρη, αν θυμάμαι, βέβαια, ήταν και λιγότερο εντάξει, με το ταξί. Και περίμενα ο Φουκαρά ο ταξιτζή. Και όταν γύρισα στο ταξί, αυτό περίμενα έξω, το έχει εκατό φορέ. Όταν γύρσα στο ταξί, ταξί περίμενα α πούμε, βέβαια, του είπα χίλια καλά λόγια του ανθρώπου. για να του πω τώρα για την πατρίδα του και για την τέχνη. Αλλά μέσα μου λέω, και να μην πήγαινα, να μην έχανα τώρα όλο το πρωινό να τρέχω εκεί πέρα, δεν θα είχα χάσει τίποτα. Ενώ α πούμε, φαντάζομαι, αν ένα είχε τη δυνατότητα να πάει να δει ε, τον Ινίωχο και δεν πήγε, αυτό θα κάτι. Αν μπορούσε να πάει να δει τι καριάτιδε και δεν πήγε, αυτό θα χάνε κάτι. Αλλά τέλο πάντων για τρίτη φορά το λέω προ αποφύγη, γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται παντού και σε άλλα αυτά να πούμε που υπάρχουν Έλληνε. Μην γίνει καμία παρανόηση ότι εμεί κατηγορούμε την τέχνη οποιοδήποτε άλλου λαού. Προσωπική γνώμη εκφράζομαι, όπω έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπο να λέει τη γνώμη του για την τέχνη. Λοιπόν, να... τι μου είπατε, μου, να πάρω ένα. Ναι, ναι, να πάρουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ήθελα να σα πω για τι στενοχώρε σα και για το Λούβρο κάτι που εμένα τουλάχιστον με, έκανε, με προκάλεσε μεγάλη χαρά ότι όσο κόσμο είχε στα ελληνικά ευρήματα, άλλο τόσο είχε σε όλο το υπόλοιπο μουσείο που όπως ξέρετε είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ο κόσμος όλος κάθεται και βλέπει τα ελληνικά έργα. Και επιπλέον... Αυτό εμένα με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Και επιπλέον να προσθέσω κάτι. Ναι. Αν το προσέξετε, να το επι... Αν όχι, δεν πειράζει. Ναι. Τα ελληνικά έργα ή τα περισσότερα από τα ελληνικά έργα τα έχουν μόνα του σε χώρου. Ακριβώ. Το θυμάστε αυτό. Βεβαίω. Μόνα του. Δεν, στο... η... δεν είναι μες στα η... Η νίκη τη Αμποθράκη. Η... η... Πώ η Αφροδίτη τη Μήλου. Ναι, ο Αρμαφρόδητο, όλα τα, αυτά. Όλα που είπατε, ναι. χαίρομαι που το θυμάστε. Έχετε καλή ναι. μνήμη, οπτική. Ναι. Όλα αυτά είναι σε χωριστά ναι. μέρη, μόνα του τα γαλλικά. Ναι, ναι, και γύρω-γύρω εκατοντάδε άνθρωποι την ημέρα και χιλιάδε άνθρωποι την εβδομάδα ναι, να βλέπουν ναι, τα ελληνικά. Ναι, ναι. Αλλά τέλο πάντων ο καθένα ναι. λέει όπω αισθάνεται η ψυχή του. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Είναι 11 η ώρα, θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Ε, χαίρομαι που για ένα τόσο α πούμε. Τεχνικό, βέβαια, ιστορικό αυτό ήταν, αλλά και τεχνικό. Είχατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε, επειδή αυτά είναι εξαιρετικά θέματα και δεν πρέπει, δεν πρέπει να τα χάσουμε. Δεν πρέπει να ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή τη εκπομπή. Δεν πρέπει να χάσουμε και την ψυχή μα εδώ πέρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Όπω δεν ξέρετε κι εσεί πια τα έχουμε χάσει τελείω εδώ πέρα. Αλλά τουλάχιστον την ψυχή μα πρέπει να την κρατήσουμε. Πρέπει να την κρατήσουμε. Και με νύχια και με δόντια, και με νύχια και με δόντια, όσο ο Θεός μας δίνει όλους μας εδώ μέσα, όλους μας, τη μνήμη, τη γνώση και τα λοιπά, θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πολύ περισσότερο, αφού βλέπουμε όλοι μας, σε όλες τις εκπομπές, και σε αυτήν, να τολμήσω να πω, το μεγάλο σας ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει όμως, τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε, ας το δούμε την άλλη εβδομάδα, για να μην μείνει και στη μέση αυτό το θέμα, θα δούμε πώς θα γίνει με την αυτιλία. Σταματούμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή, αυτή την τεχνική εκπομπή. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Δευτέρα, επειδή του παρόντος. Καλό σας βράδυ και καλό σας ξημερό.